Φτάσε στα πρόθυρα της καταστροφής και η δύναμη του Θεού, θα δείτε να μας λέει σε λίγο εδώ ζωντανά, τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του. Μεγαλώνοντας, να πούμε επίσης, μόνος του τον 7χρονο γιο του. Τώρα, να πούμε ποιος είναι ο καλεσμένος, θα τον δείτε σε λίγο. 2-10-57-91-101, τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας και θα ήθελα παρακαλώ πολύ για εισαγωγή να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Να δούμε τη μαρτυρία ανθρώπων οι οποίοι όλοι μαζί αντίκρισαν την εικόνα της Παναγίας να ματώνει. Αυτό συνέβη στον Άγιο Νεκτάριο. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο και επιστρέφουμε με τις δικές σας μαρτυρίες. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν βαθιά στο Θεό και την αγάπη του προς εμάς, πίστεψαν αυτό που συνέβη στις 16 Απριλίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στην Κηπούπολη. Η Παναγία καρδιώτησα μάτωσε. Κοιλίδες αίματος αποτυπώθηκαν με ευκρίνεια στο λαιμό της και ανθρώπινο αίμα στιγμάτισε την άψυχη εικόνα της. Η αιμορραγούσα Θεοτόκος έγινε πιστήριο θεϊκής παρουσίας για χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Αττική. Πιστεύω ότι είναι θαύμα, ότι είναι πράγματι η Παναγία. Έβγαλε αίμα, αλλά για ποιον λόγο όμως. Η αγιογράφος της εικόνας, φανερά συγκινημένη, υπογραμμίζει ότι τα χρώματα δεν έχουν καμία σχέση με τις κοιλίδες που εμφανίστηκαν στην επιφάνεια. Αυτό είναι κάτι που είναι πάνω από τη λογική και δεν μπορώ να σας το εξηγήσω και να σας το πω με λόγια. Όμως, πέρα από τη λογική, επειδή υπάρχει κάτι άλλο, μπορώ και το αισθάνομαι, αλλά δεν μπορώ να σας το πω. Παρά το γεγονός πως οι λογικοί και οι επιστήμονες αδυνατούν να ερμηνεύσουν τα υπερκόσμια φαινόμενα και επιμένουν να εξηγούν τα θαύματα, η έμφυτη αναγκαιότητα της πρόσδεσης του ανθρώπου με το Θεό εκδηλώνεται με τον πιο απλό και φυσικό τρόπο. Η πίστη είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Ο άνθρωπος, όταν δεν έχει πίστη, είναι ένα μηδενικό. Η πίστη σου δίνει ελπίδα να είσαι καλός. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο συνέβη πριν από μερικά χρόνια, το οποίο έχει έτσι αγγίξει όλους τους πιστούς. Να βλέπουν την εικόνα της Παναγίας να ματώνει. Κοντά μας έχουμε τον γνωστό τραγουδιστή. Ποιος είναι αυτός ο γνωστός τραγουδιστής? Κοντά μας έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κώστα Μοναχό. Καλησπέρα σας, κύριε Μοναχέ. Καλησπέρα. Χρόνια καλησπέρα πολλά σε όλους μας. Χρόνια μας πολλά. Ήρθατε σήμερα εδώ κοντά μας για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και να μας πείτε τη δική σας προσωπική εμπειρία, γιατί βρεθήκατε, όπως έχουμε μιλήσει και από κοντά, βρεθήκατε πραγματικά σε κατάσταση απόγνωσης, εγκατελειμμένος από τους πάντες και χωρίς καμία στήριξη. Είχατε βρεθεί στην καταστροφή. Περίπου έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τι ακριβώς σας συνέβη, κύριε Μοναχή. Έχουμε τόσο καιρό να σας δούμε και να μας πείτε λίγο για αυτά τα προβλήματα τα οποία έτσι σας σημάδεψαν. Αυτά όλα που μου έχουν συμβεί από το 1998 ήταν το πρώτο. Εγώ δεν είμαι ούτε Άγιος, ούτε ήρθα εδώ να μιλήσω σαν Άγιος, έτσι. Mm-hmm. Εγώ ήρθα εδώ πέρα, όμως ζήτησα το 98 μία χάρη από τον Θεό, έτσι. Τον ξέρω, έτσι μεγάλωσα, έτσι πιστεύω, τον αγαπώ και σε λίγο πέρασε από το μαγαζί, δούλευα το βράδυ στα μπουζούκια, στη Φαντασία και περνάει ο Χάι. Δεν θα πούμε τώρα ποιος Χάι, όσο τον ξέρω, τον ξέρω. Περνάει ο Χάι, ήταν η ώρα 4-4.30 το πρωί και τελικά αυτός αποχαιρετούσε τους φίλους του γιατί το βράδυ θα πέθαινε. Εγώ δεν το καταλάβα αυτό το πράγμα ότι ο άνθρωπος, αλλά αγαπούσε 2-3 άτομα, εμένανε και 2 ακόμα άτομα και φυσικά τα παιδιά του, τους γονείς του. Και ακριβώς εκείνη την ημέρα που ο Χάι πέθαινε, εγώ, η γυναίκα, ας πούμε, που μου έκανε το παιδί, έμεινε έγκυος. Την ημέρα που πέθανε ο φίλος σας. Την ώρα και που πέθανε, τέλος πάντων, γιατί εμείς δεν είχαμε μάθει, ήμασταν στο κρεβάτι, τέλος πάντων, ας πούμε, mm-hmm. παρέτσα και ξαφνικά μας παίρνουν στις 2 η ώρα, ξέρω εγώ, το βραδάκι, είχαμε ρεπό και μου λένε ο Χάι πέθανε. Σηκώθηκα, έφυγα, πήγα εκεί που, τέλος πάντων, που τον είχαν. Εντάξει. Και ξαφνικά, την άλλη μέρα που έχουμε πάλι μαγαζί που δουλεύουμε, φεύγουν η γυναίκα μου μαζί με μια άλλη κοπέλα και έρχονται μετά από μια ώρα και με φέρνουν ένα χαρτί ότι είναι έγκυος, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν το καταλάβαν γιατί τι γράφει στις γυναίκες, ξέρετε, γιατί δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος, δεν έχει σημασία. Ναι. Και λέτε ότι ήταν σημαδιακό αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω αν ήταν σημαδιακό ή όχι, εγώ ξέρω ότι αυτά που ζήτησα τα πήρα. Δεν τα ζήτησα έτσι, Θεέ μου, δώσε μου τα αυτά. Πήγα μόνος μου στο δωμάτιό μου.
μίλησα με τον εαυτό μου, μιλούσα δηλαδή με τον Θεό. Δεν έβλεπα τίποτα φυσικά, σκοτεινά, κλάμα, ας πούμε, ένα βουγγητό έτσι από κλάμα μου ερχόταν, ας πούμε. Και μου ήρθε αυτό. Και έκανε ένα παιδί, ολόιδιος, εγώ. Μάλιστα. Ολόιδιος. Βέβαια δεν έμεινε εκείνο το βράδυ η γυναίκα έγκυος. Έμεινε καιρό πριν και εκείνο το βράδυ το έμαθες. Όχι. Σημαδιακά, Κώστα. Όχι. Πώς έγινε εκείνο το βράδυ, αφού λες ήρθε από το γιατρό, το αποτέλεσμα, όχι, η γυναίκα παράτησε την άλλη μέρα. Σε μια μέρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται σε μια μέρα η τιμοσύνη, ρε Κώστα μου. Λεπτό, το έμαθες και την ημέρα εννοείς. Λογικά. Όχι, συγγνώμη, έκανα. Έτσι, λέω κι εγώ. Μπερδευτήκατε, δεν πειράζει. Δεν κάνω σε μια μέρα. Λέω κι εγώ. Λίγο δύσκολο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, μου τηλεφώνησε εκείνο το βράδυ με ένα άλλο τραγουδιστή ότι πέθανε. Θυμάμαι πότε λες. Με πήρατε νύχτα 6 το πρωί και έμεινα επί 20 λεπτά τα χάσει. Απλώς θυμήθηκα, επειδή θυμόμουν να σου πω ότι πέθανε σε 30 Αυγούστου με μία, να θυμάμαι καλά. Και μετά από 15-20 μέρες. Παρασκευή βράδυ. Και θεωρείτε ότι επειδή. Με τον Γιώργο Δημητρόπουλο. Μου λέει με το Μοναχό και παίρνουμε τους φίλους. Για τον εκτιμούσα και μετά τέλο πάντα από 20-25 μέρες μου φαίνεται αυτό το πράγμα. Και κάνουμε έτσι και βλέπουμε ότι συμπίπτει. Ημερομηνίες. Ημερομηνία. Μάλιστα, λέτε ότι ήταν ο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είπα, α πούμε, κάτι που έγινε. Ήταν σημαδιακή μέρα. Ήταν σημαδιακή μέρα. Ζητήσατε κάτι και αυτό. Μετά από πάλι από κανένα δύο χρόνια, θέλετε να συνεχίσουμε ή να πούμε τίποτα άλλο και να. Κοιτάξτε, θέλω να μας πείτε λίγο, κύριε Μοναχέ, για την κατάστασή σας στη σημερινή. Τα τελευταία χρόνια χτυπηθήκατε άσχημα από τη μοίρα. Εντάξει, δεν είναι φταίει και η μοίρα, αυτή είναι εμείς. Και εμείς οι άνθρωποι. Και βλέπουμε ότι τώρα ξαναπερπατάτε ξανά. Είσαι στα πόδια σας. Απλώς τώρα τοποθέτησα τα πράγματα έτσι με αυτά που μου συνέβησαν στη ζωή μου αυτά τα 5, 6, 7, 8 χρόνια. Δηλαδή, ό,τι μου ερχόταν ήταν κάτι το οποίο μου το στέλνανε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος πραγματικά, ξέρεις τι, ότι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ο Θεός. Τότε πώς μου τα στέλνει. Μάλιστα. Κύριε Μοναχέ, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την κυρία Κατερίνα να ακούσουμε τη δική της μαρτυρία. Γιατί. Έχει να μας πει κάτι σημαντικό. Κύριε Κατερίνα, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Εγώ το έζησα πριν 3 χρόνια με το γιο μου, ήταν 48 ημερών, που κινδύνεψε η υγεία του από πνευμονιόκοκο. Δηλαδή έπαθε οτίτιδα και μηνυγκίτιδα κατευθείαν. Το παιδί μου κινδύνεψε να πεθάνει, ζήτησα βοήθεια από την Παναγία, παρακάλεσα τον Θεό. Και μάλιστα άρχισε και γινόταν ο γιος μου καλά από τους Αγίους Αναργύρους, 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Και σώθηκε από, αν μάλιστα μου είχαν πει οι γιατροί ότι αν το παιδί δεν ήταν στο νοσοκομείο θα μου είχε φύγει. Μάλιστα. Εσείς εκείνη την περίοδο, θα μπορείτε να καταλαβαίνω, προσευχηθήκατε. Βέβαια, ναι. Οι γιατροί περίμεναν ότι το παιδί σας έτσι θα ήταν τόσο τυχερό ώστε να ξαναγίνει καλά η υγεία του. Αν δεν υπήρχαν οι γιατροί στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν έπαθε σπασμούς, ο μικρός θα είχε πεθάνει. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι σώθηκε ο γιος σας. Τώρα τι ηλικία έχει το παιδί σας? Κοντεύει τα 3. Κοντεύει τα 3. Να σας ζήσει το παιδάκι σας και πάντα έτσι να είναι καλά. Κύριε Κατερίνα, να είστε καλά. 2-10-57-91-101. Μιλήστε μαζί μας ζωντανά στον αέρα. Διεκδικήστε και αρκετά δώρα σήμερα την εκπομπή μας. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο. Πάμε να δούμε για πάλι για εικόνα. Άνθρωποι λένε ότι στη Μονή Ταξιαρχών στο Αργοστόλι ότι η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε να ακούσουμε δικές σας γραμμές στον αέρα. Και στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, στο Αργοστόλι, η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε, κάνοντας τις ψυχές χιλιάδων πιστών που έφτασαν εκεί για να προσκυνήσουν, να δακρύσουν μαζί της. Μα πρέπει να έχει τα αποτελέσματά του και δεν μπορώ να ερμηνεύσω και να συλλάβω και να δω για ποιον λόγο έστειλε η Παναγία αυτό το μήνυμα. Ότι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός, βεβαίως ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός που έγινε στην ωραία του θαύματος. Αλλά γιατί έγινε αυτό? Μάλιστα. Είναι πάρα πολλοί τηλεθετές, παρακαλώ. Είναι πάρα πολλοί τηλεθετές, οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν μαζί μας, τηλεφωνώντας στο 210-57-91-101, τις δικές τους εμπειρίες. Άνθρωποι που έζησαν το μεγάλο θαύμα. Άνθρωποι που ξεπέρασαν δυσκολίες. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τις πίδες τους και ξαφνικά ο Θεός τους ανέστησε κυριολεκτικά. Έχουμε κοντά μας και την κυρία Ψήλα. Κυρία Ψήλα,
Και στη συζήτηση που είχαμε κάνει, είχατε κι εσείς κάποια προσωπική εμπειρία. Θέλετε να το πείτε, να μιλήσουμε. Όχι. Να πω κάτι, δεν. Δεν θέλετε να το πείτε. Όχι, όχι, δεν είναι επιθυμή. Απλώς γιατί με όλους τους καλεσμένους μας κατά περίοδο συζητάμε, κουβεντιάζουμε και ίσως έφερα σε λίγο δύσκολη θέση. Μάλιστα. Είναι μερικά πράγματα που ξεπερνώντας τα όρια του φυσικού, αν έχεις και μία αφιβολή πως υπάρχει το ανώτερο, για το ανώτερο καθένας, Φίλιππα, το έχει στο δικό του κόσμο πως είναι ο Θεός, το πρόσωπο το δίνει αυτός πως το εννοεί, πραγματικά είναι θαύματα μερικά που συμβαίνουν στους ανθρώπους. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ πέρυσι όταν πηγαίναν για εγχείρηση, μου λέγανε τι γιορτές, Ηλία μου, ξαναβρίσκονται, μπες μέσα να κάνεις μια εγχείρηση. Ένα χρόνο αργότερο, εγώ το θεωρώ θαύμα συσσαγωγικά στη δική μου πίστη. Ένα χρόνο αργότερα δεν βρισκόταν καμία πρόοδος προς το κακό μου συνέβαινε. Εγώ με τόση γυμναστική να βρεθεί ένα νευρίνωμα το οποίο ήθελε 10 ώρες σε εγχείρηση, ένα μήνα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, όλοι οι γιατροί μου λέγανε: μπαίνεις μέσα, δεν του σώζεται με τίποτα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις εγχείρηση. Ένα χρόνο αργότερα, με μαγνητική πάλι, δεν υπάρχει τίποτα παρά είναι λες και ήταν από γέννησή μου. Με συγχωρείτε, αλλά εάν τα πάρω ιατρικά σε αυτά που άκουσα από 5 γιατρούς ότι είναι δεδομένο ότι οδεύει προς κάτι κακό για εγχείρηση, αλλιώς δεν σώζομαι, εγώ θεωρώ. Στο δικό μου κόσμο, τη σκέψη μου, ότι είναι αθάβο. Και σαφής. Βεβαίως και πιστεύουμε όλοι στα θαύματα, και εγώ προσωπικά πιστεύω στα θαύματα, αλλά βεβαίως οι επιστήμονες και οι ιατρικοί κάνουν τη δουλειά τους και φυσικά είναι, δεν αφήνουμε τίποτα στη μοίρα τους. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν αφήνουμε τίποτα στη μοίρα τους. Και μερικοί γιατροί πιστεύουν στα θαύματα. Βεβαίως. Και το λένε κιόλας οι άνθρωποι. Και ακόμα και ένας γιατρός που κάνει κάποιον καλά σε μια δύσκολη εγχείρηση είναι και αυτό θαύμα. Σωστό. Σώνεται η ζωή. Γι' αυτό βεβαίως. Και τους γιατρούς πρέπει να τους επισκεφτόμαστε και πρέπει να τους συνεχόμαστε. Είναι λειτουργήμα και είναι ιερό αυτό που κάνουν. Αλλά μερικές φορές που σηκώνουν τα χέρια ιατρική, τι συμβαίνει σε εκείνο το ανώτερο, το πέρα από τα φυσικά δεδομένα που γίνεται ίαση σε κάτι που λένε οι γιατροί. Σηκώνουμε τα χέρια. Είναι πια θαύμα. Ακόμη και η ιατρική λοιπόν δέχεται πως δεν έχει λογική στην ίαση που έχει συμβεί σε κάποιον την αρρώστια. Μία και που λες για ασθένειες. Να πούμε λοιπόν ότι θα δούμε στη συνέχεια έναν άντρα ο οποίος δηλώνει ήταν παράλυτος. Και ξαναπερπάτησε. Στάθηκε ξανά στα δυο του τα πόδια μετά από μία σοβαρή ασθένεια. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει μιλήσει. Να δούμε λίγο αυτή την συγκλονιστική του μαρτυρία και να επιστρέψουμε εδώ πέρα με τα δικά σας τηλεφωνήματα. 210-57-91-101 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Παρακαλώ. Είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Μπορεί να ρωτήσει ο γιατρός μας. Γιατροί, συγγενείς και συγχωρενοί του 40χρονου παραπληγικού κάνουν λόγο για θαύμα. Έχω μια κραυγή. Κραυγή μεγάλη να βγαίνει από τον αμνομάριο. Οπότε είδα ότι σηκώθηκε από το αναπηρικό. Για μια στιγμή που έβγαινε η κραυγή από το αναπηρικό. Ο Μάριος Τηλιανός ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει ότι μια μέρα θα περπατήσει. Μια εγχείρηση πριν από πολλά χρόνια τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι. Οι διαγνώσεις των γιατρών δεν άφηναν πολλά περιθώρια. Η συνέχεια της ιστορίας του παραπληγικού άνδρα μοιάζει με παραμύθι. Ένα βράδυ ονειρεύτηκε τον Απόστολο Βαρνάβα, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στην κατεχόμενη πλευρά της Μεγαλονήσου. Ο Απόστολος Βαρνάβας του υποσχέθηκε ότι αν έγραφε βιβλίο για τη ζωή του και αν πήγαινε να προσκυνήσει στον τάφο του, θα περπατούσε. Έτσι και έγινε. Με άδεια από την τουρκική πλευρά, η Θεία Λειτουργία θα φιλοξενούσε ενοκύπριους προσκυνητές, ανάμεσά τους και ο παραπληγικός άνδρας. Ο Μάριος Τηλιανός με δάκρυα στα μάτια περιγράφει τις στιγμές που έζησε στον τάφο του Απόστολου Βαρνάβα. Ήταν οι τρεις πατέρες γονατιστοί στην Αγία Βάρδαζα και δίπλα ο Πάτερ Ισαΐας και όρθιος και όρθιος και ο πατέρας του Αγρή. Τώρα που λέγαν το ψαλμό, έβλεπα τον Άγιο να έρχεται με το Ευαγγέλιο και να μακλώνει το χέρι το δεξί. Στην Ιερά Μονή του Ιδρυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και συνοδοιπόρου του Απόστολου Παύλου, του Απόστολου Βαρνάβα, οι πιστοί στο άκουσμα της κραυγής αγωνίας και την εικόνα των πρώτων δειλών βημάτων του μέχρι πρότινους ανάπηρου άνδρα έκλαιγαν συγκινημένοι. Μέχρι και οι Τουρκοκύπροι γονάτισαν από δέος. Θεέ μου, είναι φωνή στο θαύμα.
Η κλινική εικόνα του 40χρονου άντρα από γιατρούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας ήταν απογοητευτική. Η παράλυση δεν είχε ψυχοσωματική βάση. Υπήρχε βλάβη στο νοτιαίο μύελο και έτσι η καθήλωση στο αναπηρικό καροτσάκι θεωρούνταν δεδομένη για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπα ότι δεν υπάρχει θεραπεία, μπορεί να ρωτήσει ο γιατρό μας, ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω στη ζωή μου. Η πίστη και η επιθυμία για φυσιολογική ζωή όμως ενός νέου ανθρώπου χάρισε στο Μάριο Στυλιανό τα πόδια του και σε όλους τους ανθρώπους την ελπίδα ενός θαύματος και στη δική του ζωή. Μάλιστα, μια συγκλονιστική μαρτυρία αυτού του ανθρώπου. Ήταν όντως θαύμα αυτό το πράγμα. Θα να παραμείνει λίγο ο τίτλος μας για τον νεαρό, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν παράλυτος και περπάτησε. Είναι κάτι απίστευτο. Συγκλονιστικό. Και ήταν και συγκινημένος, πολύ τον είδα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ έχω πάθει. Πραγματικά όλοι έχουμε ανατριχιάσει με αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία του συγκεκριμένου άνδρα. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία, τηλεθεάτρια, η οποία θέλει να μας πει και εκείνη τη δική της μαρτυρία. Τηλεφώνησε και η κυρία Μαρία στο 5791-101 και την έχουμε στο τηλέφωνο. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Ναι, ναι. Γεια σου, Φίλιππε. Γεια σας και χρόνια είχαμε πολλά. Είχαμε συναντηθεί στις εκλογές, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Γνωριζόμαστε, αλλά τέλος πάντων θα δω. Εγώ πέρσι, τέτοιες μέρες, γιατί 15 μέρες ήμασταν στη Βούλα, ξαφνικά το παιδί μου, 37 ετών, τον έπιασε ένας πονοκέφαλος στο σπίτι. Ήτανε, τον καθήλωσε. Σε μια εβδομάδα φέραμε γιατρό, είπε ότι είναι μια ίωση, θα περάσει. Εγώ επειδή είμαι νοσηλευτρία. Παίρνω μόνο την πρωτοβουλία την τέταρτη μέρα και παίρνω κάποιο νερό και τα σχετικά και πάω και του βάζω μια φλέβα και του βάζω μια βαυσίπον γιατί δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Του λέω πάμε στο νοσοκομείο, δεν ήθελε με τίποτα. Ήτανε Πέμπτη αυτό, την Παρασκευή, το ίδιο χειροτέρευε το παιδί. Ο γιατρός μας λέει συμπληρώστε άλλα φάρμακα, παυσίπονα και τα λοιπά θα του περάσει. Εγώ κάτι δεν πήγαινε καλά. Του λέω τα ξημερώματα του Σαββάτου με παίρνει και μου λέει δεν είμαι καλά, έλα να πάω στο νοσοκομείο. Εφημέρευε η Βούλα. Το Ασκληπείο Βούλας. Πήγαμε εκεί, τους εξήγησα το πρόβλημα του παιδιού κτλ. Του βάλανε ένα νερό, του είχα πάρει και εξετάσεις αίματος εγώ από μόνη μου. Δεν ήταν κάποιες εξετάσεις καλές. Εν πάση τόσο μετά από 4 ώρες ξαφνικά το παιδί άρχισε να πέφτει σε κόμμα. Μου λέει δεν μου διάζει το στόμα μου, δεν είμαι καλά. Μας βάζουν στην πτέρυγα, δεν θυμάμαι ποια πτέρυγα τέλος πάντων. Και ξαφνικά το παιδί άρχισε να κάνει, έπεσε σε κόμμα, δεν καταλάβαινε τι του γινόταν. Εγώ κατάλαβα σαν νοσηλεύτη ότι κάνει κεφαλικές, κάτι συμβαίνει με τον εγκέφαλο. Του κάνανε παρακεντήσεις, δεν μπορούσαν να μπορέσουν να μπουν μέσα για να του κάνουν παρακέντηση. Και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση το παιδί, δεν φανταζόμουν. Μέσα στο Ασκληπείο Βούλας είναι η Εκκλησία Άγιος Παντελεήμονας. Και πήγαινα καθημερινά, Πάσχα και Ανάσταση όλες τις μέρες εκεί πέρα κάναμε δηλαδή. Πήγαινα καθημερινά στην Εκκλησία και παρακαλούσα, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, στην Παναγία. Και αμέσως το παιδί επανήλθε την άλλη μέρα. Και άρχισε σιγά σιγά να επανέρχεται. Τώρα περνάει ένα πρόβλημα προσωπικό και είδα στον ύπνο μου την Παναγία δύο φορές, την είδα όμως τη μορφή της Βέφας Αλεξιάδου. Λέω από πού και σου, αλλά κατάλαβα ότι ήταν η Παναγία, γιατί ήταν ντυμένη μες στα μαύρα. Και είδα ένα όνειρο που το εξήγησα μόνη μου. Τώρα το παιδί έχει ξεπεράσει να κάνω το πρόβλημα κυρία Μαρία, που είχε. Ναι. Γιατί ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές με τους γιατρούς. Ναι. Οι γιατροί, τι είπανε για το παιδί σας, ότι θα γινόταν καλά μέσα σε μία μέρα. Τελικά αποφάνθηκε ότι ήταν η ογενές μηνυγκίτιδα. Ήτανε να θεραπευτεί μέσα σε μία μέρα από μόνο του. Όχι. Όχι, αλλά το παιδί εμείς την ημέρα που έπεσε στο κόμμα Σαββάτο, που τον πήγαμε στο Βούλα το πρωί και το μεσημέρι που μας είχαν στα εξωτερικά πόσες ώρες μέχρι να βγουν οι εξετάσεις και ξαφνικά άρχισε το παιδί να κάνει τις αισθήσεις του και να μου διάζει στο στόμα του κτλ. Άρχισε να χτυπάει, να τραβάει τους ορούς, όλα αυτά. Όταν ήρθε η ώρα να μας πάνε σε κάποιο κρεβάτι τέλος πάντων, χειροτέρευσε η κατάσταση. Αυτοί προσπαθούσαν με διάφορα ας πούμε, να του κάνουν παρακέντηση. Γιατί τι σας είπανε που είδανε το παιδί σας? Δεν ξέρανε τι. Όταν επανήλθε το κόμμα, έκλαιγα, πήγαινα συνέχεια στην εκκλησία, έφυγα τα ξημερώματα από εκεί και το πρωί που το μεσημεράκι γύρω στις 11.30 με 12 που πήγα, ενώ όλο το βράδυ του είχαμε βάλει κάγκελα, δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε στο κρεβάτι, να τον έχουμε δεμένο, γιατί χτυπιότανε, δεν καταλάβαινε που βρισκότανε κτλ. Εγώ κατάλαβα ότι το παιδί πρέπει να έχει κάποιο όγκο στο κεφάλι από την πύρα μου, σαν νοσηλεύτρια. Εξετάσεις δεν κάνανε. Έγιναν εξετάσεις μετά, ναι.
Την άλλη μέρα πήγα και το βρήκα το παιδί να έχει συνέλθει και να τρώει. Είχαν ένα εκπλαγή και οι γιατροί που το παιδί σας επανήλθε από κόμμα. Οι γιατροί δεν το περιμένανε δηλαδή τόσο σύντομο να γίνει. Δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι Μάλιστα. το παιδί το βρήκα να τρώει. Κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας πούμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 210-5791-101 για να μας πείτε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες. Και οι 5 πρώτοι επίσης θα τηλεφωνήσουν αμέσως τώρα, θα κερδίσουν δωρεάν το πρώτο τους μαύρισμα, το Black and Magic, στον Κορυδαλό. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά τα δικά σας τηλεφωνήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη δική σας συμμετοχή στη σημερινή μας έτσι ιδιαίτερη εκπομπή. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας εξομολογηθούν τα δικά τους θαύματα, τα θαύματα τα οποία άλλαξαν τη ζωή τους. Περνάνε γρήγορα σε τηλεθεατές, καθώς επίσης σε λίγο θα δούμε κάποια συγκλονιστικά βίντεο, τα οποία πραγματικά θα μας συγκινήσουν όλους. Περνάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αποστόλη, καλή σας ημέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας περιγράψω μια προσωπική εμπειρία που είχα. Ναι. Και γλίτωσα από ένα σίγουρο θάνατο, από θαύμα πιστεύω. Ήταν τέτοιες γιορτινές μέρες του Πάσχα και είχα πάρει κρυφά τώρα πάνω στην εφηβεία μου. Είχα πάρει κρυφά το τρίκυκλο του παππού μου και είχα βγει στο δρόμο και με χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Χτύπησα άσχημα, μπήκα εντατική. Ναι. Εσωτερική. Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή του κύριου Αποστόλου. Περνάμε σε επόμενο τηλεθεατή, παρακαλώ πολύ. Να περάσουμε, να ακούσουμε την κυρία. Την κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Ευαγγελία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή την οποία κάνετε. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω πολλοί κόσμος θα την παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε, κύριε Ευαγγελία. Κοιτάξτε, παρόλη την αμαρτωλότητά μου, ήθελα να σας πω κάτι που μου συνέβη και που δεν ξέρω πώς με ανέχεται ο Θεός παρόλο την αμαρτωλότητά μου, επαναλαμβάνω. Τέλος πάντων, ας πούμε, τώρα πρόσφατα η μητέρα μου αρρώστησε πολύ σοβαρά από ηλαιό. Ήταν πάρα πολύ χάλια, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Εγώ δεν έβαψα στιγμή, ας πούμε, να παρακαλώ να επικαλούμε το Θεό και με την ευχή τη μικρή, όπως ξέρετε, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιεσέ, ελέησέ με. Και παρακαλούσα συνέχεια, έμεινε μέσα στο νοσοκομείο 8 ημέρες. Στη διάρκεια όμως αυτών των 8 ημέρων, καθημερινά όταν βρισκόμουν στο σπίτι παρακαλούσα, έκλαιγα και ζητούσα βοήθεια. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή είχα κουμπίσει το χέρι μου πάνω στην εικόνα του Αγίου Εφραίμ, που έχω την εικόνα του, η οποία είναι μεγάλη και είναι ολόκληρος, ολόσωμος. Είχα κουμπίσει το χέρι μου πάνω και ήταν στο σημείο που ήταν στα πόδια του. Κάποια στιγμή ενώ έκλαιγα και παρακαλούσα, αισθάνθηκα στο σημείο που είχα κουμπίσει το χέρι μου το ξύλο να πάλεται από μέσα και να χτυπάει το χέρι μου, δηλαδή να το χτυπάει, όχι απλά να το τραντάζει, κάπως έτσι ας πούμε, σαν να ήταν κάποιος άλλος από την άλλη μεριά του τοίχου και κάτι να χτυπάει τον τοίχο, δηλαδή που δεν συνέβαινε βέβαια και τέτοια, απλά εικόνα ήτανε. Και μόνο στο σημείο εκείνο, δηλαδή πουθενά άλλου, αν ξέρετε, ο Άγιος Εφραίμ, κυρία Αγγελία, σε λίγο, όπως και όλοι οι Άγιοι, σε λίγο θα δούμε, έχουμε και κάποιο βίντεο για τον Άγιο Εφραίμ με δύο άλλες συγκλονιστικές ιστορίες. Μόλις μετά από εσάς θα περάσουμε να δούμε και αυτό το συγκλονιστικό βίντεο. Ξέρετε, με μαρτυρίες γυναικών πώς σώθηκαν. Μισό λεπτάκι, μπορώ να σας πω ναι, κάτι. Ναι, κύριε Ευαγγελία. Ο Άγιος Εφραίμ λέγεται ότι είναι γρήγορος Άγιος. Και πράγματι, αυτό δηλαδή όπως το εγώ το ερμηνεύω, ότι στο σημείο που ήταν το χέρι μου και χτυπούσε, ήταν τα πόδια του Αγίου, εγώ κατάλαβα ότι ο Άγιος μου έδειξε ότι
τρέχω να την κάνω καλά. Γιατί σας είπα, είναι ο Άγιος που λέγεται ότι κάνει γρήγορα το καλό. Και η μητέρα σας, τι σας συνέβη κύριε Ευαγγελία? Και η μητέρα μου είναι περίκαλα, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αμέσως δόξα μετά, τον Θεό και δόξα και τον Άγιο. Μετά από αυτό το οποίο νιώσατε κυρία Ευαγγελία, η μητέρα σας έγινε καλά, πώς το μάθατε? Θέλετε να μας πείτε λίγο? Δεν σας άκουσα πώς. Μετά από αυτό το οποίο ζήσατε, αυτή την εμπειρία, πώς ακριβώς μεταμάθατε ότι η μητέρα σας έγινε καλά? Μα είναι καλά η μητέρα μου τώρα. Ενώ ήταν στο νοσοκομείο και ενημερώθηκατε ότι έγινε καλά? Βέβαια, αλίμονο. Είχε πάθει, σας λέω, έπαθει ηλαιό. Ξέρετε τι σημαίνει ηλαιός? Βοηθήστε... Ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί πολύ γρήγορα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Μάλιστα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, δεν είναι αστείο. Το σημαντικό, κύριε Ευαγγελία, η μητέρα σας είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, και το βίντεο στο οποίο στον Όσιο Εφραίμ άνθρωποι εκεί έχουν βοηθηθεί και μας λένε συγκλονιστικά πράγματα. Παρακαλώ πολύ, να δούμε το βίντεο. Ήρθα να προσκυνήσω τον Άγιο, να μου κάνω καλά, αγόρι μου. Πιστεύω στα θαύματα, πιστεύω στους Αγίους. Πιο αλαφριά η καρδιά μου είναι, η ψυχή μου. Το παιδί μου πέρασε μια πολύ άρρωστη. Μου κήρυτε μια ανιψιά μου εδώ και μου είπε, και όταν ήρθαμε, ζούσε η Αγία Μητέρα, και τους είπαμε τι συμβαίνει και όλα. Και λέει, παιδί μου, ο Άγιος θα το κάνει καλά. Πριν 10 χρόνια μου φανερώθηκε με τον δικό του τρόπο. Οι γιατροί με είχαν κυριολεκτικά ότι πεθαμένη. Φανερώθηκε και με την ευωδία του και με την ηγουμένη, η οποία μου είπε ότι θα χειρουργηθώ, θα πάνε όλα καλά και θα το φέρω με τα χέρια μου το θαύμα εδώ, και αυτό έγινε. Ανέβηκα επάνω για να πάω γραμμένο το θαύμα, και εκείνη την ώρα που είχε η ηγουμένη το οστό, την ώρα που πήγε να μου πει να είμαι ευλογημένη, τον είδε τον Άγιο ολόκληρο. Μάλιστα. Απίστευτα, έσωσε την κόρη μου από ασθένεια. Ήμουν εντυμοθάνατη και έζησα. Είναι μαρτυρίες συγκλονιστικές. 2-10-57-91-101 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Και πάμε να περάσουμε στον κύριο Τάσο, φίλο τηλεθεατή, ο οποίος θέλει να μοιραστεί μαζί μας το καλό που συνέβη σε εκείνο και στην οικογένειά του. Κύριε Τάσο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, κύριε Τάσο. Κλείστε εντελώς τον ήχο της τηλεόρασης. Και σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πριν από 3 χρόνια ακριβώς, στο λεωφόρο Βάρη Παπλίου, οι γονείς μου ερχόντουσαν από την Κερατέα, το εξωτερικό, μεσημέρι 6 ώρα. Και... Χαμηλώστε κι άλλο, κύριε Τάσο, την τηλεόρασή σας, γιατί υπάρχει επιστροφή ήχου και μικροφωνίζει και θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον την δική σας ιστορία. Εντάξει τώρα. Σας ακούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στη Βάρη Σκοροπίου, πεζιοβόλησε ένας πιλότος που ο οποίος βιαζόταν για να πάει στο αεροδρόμιο. Ήρθε η πυροσβεστική, η ασθενοφόρα, ήταν δηλαδή και οι δύο ήταν. Δηλαδή ξαναγυρίσαν στη ζωή. Οι γονείς σας? Μάλιστα, και οι δύο. Ήταν ο πατέρας μου, ήταν αναπηρία για 2 χρόνια, ήταν κατάκητος, δεν κούναγε ούτε πόδια, ούτε χέρια, τίποτα, μόνο στόμα. Και όπως είπαν οι προχειρούργοι του Ευαγγελισμού, το υπόλοιπο της ζωής του θα το περάσει στο κρεβάτι με 3 γυναίκες, ας πούμε, η μία θα τον σηκώνει, η άλλη στην τουαλέτα, η άλλη θα τραίζει. Και ο άνθρωπος αυτός από θέληση και από θαύμα του Θεού, λόγω της πεθεράς του, της γιαγιάς του, η οποία έφυγε 95 χρονών από γεράματα, έζησε γυναίκα, αηλαιούς, εγκεφαλικά, ήταν θρήσκια γυναίκα της Εκκλησίας και με τις ευχές της γιαγιάς μου. Και οι δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή και σηκώνονται και περπατάνε και τρώνε και το ένα και το άλλο. Ήταν και η μητέρα μου 9 μέρες στην εντατική, την περιμέναμε. Και σαν να δηλαδή η γυναίκα μια χαρά περπατάει, κάνει αυτά, τώρα τα δουλειές, όλα τα πάντα. Δεν είναι σαν να μην έχει τίποτα. Ο μπαμπάς σηκώθηκε μετά από 2 χρόνια. Περπατάει κανονικά, πάει τις ανάγκες του, όλα τα πάντα μια χαρά. Μόνο που ακριβώς του μπορεί λίγο η σπονδυλική του στήλη, γιατί είναι από το κρεβάτι από τα 2 χρόνια. Αυτό ήταν θαύμα. Μικρό το κακό, κύριε Τάσο μου, μικρό το κακό ότι απλώς είχε να πω. Πάντως είναι συγκλονιστικό που μας λέτε ότι η μητέρα σας ήταν συντατική, ο πατέρας σας, οι γιατροί είχαν πει ότι ήταν ανάπηρος. Τον είχαν, ναι, ανάπηρο, γιατί το είπε ο νευροχειρούργος, ο κ. Στρατζαλής, ότι κάλεσε τον αδερφό μου την αδερφή μου και του είπε. Στο γραφείο, το υπόλοιπο της ζωής του μπαμπά σας,
θα είναι στο κρεβάτι με τρεις γυναίκες. Σηκώνουμε, θα τον ταΐζουν. Ο άνθρωπος αυτός με 480 φυσικοθεραπείες και με τη δύναμη του Θεού δεν υπήρχε νεύρο που να μην δουλεύει τίποτα. Όλα νεκρά ήταν τα νεύρα. Και σηκώθηκε κανονικά, περπάτησε, αλλά έκανε 480 φυσικοθεραπείες. Μάλιστα. Στα δύο χρόνια μέσα. Και περπατάει και τις ανάγκες του πάει και όλα τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν θαύμα. Και οι νευροχειρούργοι σκίσαν τα δικό του, όπως μας είπανε. Τι έκαναν οι νευροχειρούργοι? Σκίσαν τα διπλώματα του. Γιατί είπαν ότι το υπόλοιπο του κυρίου ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Εμείς θα σκίσουμε το δίπλωμά μας σαν αυτός ο άνθρωπος ξαναπερπατήσει. Μάλιστα. Και τον είδαν οι νευροχειρούργοι και ο ένας έσκισε το δίπλωμά του. Μάλιστα. Οι γονείς σας προσευχόντουσαν, εσείς κάνατε... Ήταν με τις γιαγιάς στο Κομποσκήνη συνέχεια. Η γιαγιά ήταν με ένα Κομποσκήνη και με τα βιβλία, πώς τα λένε, συνέχεια με τα Άγια τα βιβλία στα χέρια της. Μάλιστα. Η γιαγιά ήταν, στο λέω, 94 χρονέδια από γεράματα. Ο Θεός δεν την είχε. Τέσσερις ηλιούς, πέντε κεφαλικά. Τι να σας πω, η γιαγιά ήταν, πέθανε και ξαναρχόταν. Δεν την είχε ο Θεός. Εγώ πιστεύω στα πράγματα, τελείωσε. Και τη γιαγιά μου την πήρε, αν την πήρε ο Θεός τώρα, 95, έφυγε τώρα πριν τα Χριστούγεννα, 95 χρονών, δεν θα έφευγε αν δεν έχανε τον αδερφό, το γιο της το μεγάλο από επιφανικό. Μάλιστα. Έχασε το γιο της και την έφαγε στους καημούς 7 χρόνια, δηλαδή έπεσε σε μαράζι που λένε. Σε μαρασμό. Κύριε Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά ήταν όσο μας έλεγε. Κύριε Ψήλα, θέλετε να... Ναι, να το πω. Η αλήθεια δίστασε να το πω, γιατί όντως έχω βιώσει ένα θαύμα, αλλά δεν αφορά άμεσα εμένα, αλλά αφορά την αδελφή μου. Όταν ήταν παιδάκι, σε μια ηλικία 4 περίπου ετών, είχε πάθει μια μόλυνση στη μύτη. Να βλέπουμε λίγο πιο κοντινό να πλέον στην κυρία. Είχε πάθει μόλυνση στη μύτη. Μας είχε δώσει λοιπόν ο γιατρός μια ισχυρή αντιβίωση, περιμέναμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποχωρούσε. Δυστυχώς όμως το πρίξιμο προχωρούσε στη μύτη. Και όταν τελικά αποφασίσαμε, δηλαδή μας είπε ο γιατρός ότι πρέπει να το πάμε το παιδί στον παίδων για να εγχειριστεί, οι γιατροί μας είπαν ότι είχε πειραχτεί το ρινικό κόκαλο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πρέπει να, αν θα γλίτωνε το παιδί, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά και αν γλίτωνε θα έπρεπε να γίνει απόκσιση στο κόκαλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα κοριτσάκι τώρα να του κόψουν το κόκαλο στη μύτη θα ήταν πραγματικά φοβερό. Εκεί εμείς περιμέναμε ότι πραγματικά περιμέναμε να γίνει εγχείρηση και περιμέναμε ότι το παιδί ή δεν θα ζούσε καθόλου ή θα σημαδευόταν. Μαζί με το παιδάκι αυτό σε ένα διπλάνο κρεβάτι ήταν και ένα άλλο κοριτσάκι το οποίο είχε καταπιεί χαπάκια πιο μικρό 3 ετών και οι γιατροί λέγανε ότι δεν θα συνέλθει, είχε πέσει σε κόμμα, λέγανε οι γιατροί ότι δεν θα συνέλθει. Η κυρία λοιπόν εκεί, εμείς πιστεύαμε πάντα στο Θεό, αλλά δεν είμαστε έτσι από αυτούς που έχουν πολύ έτσι εκκλησίες σε μοναστήρια. Η κυρία λοιπόν δίπλα είχε φέρει λάδι από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Και έβαλε και στην αδελφή μου και στο άλλο το δικό της το παιδάκι και είπε ότι την άλλη μέρα θα γινόντουσαν καλά. Πραγματικά, όταν εγχειρίστηκε η αδελφή μου, δεν είχε πειραχτεί το κόκαλο, δεν έπαθε απολύτως τίποτα, έγινε μια χαρά ενώ δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι σίγουρα το παιδί τουλάχιστον θα σημαδευόταν, αν δεν πέθαινε. Και το διπλανό το παιδάκι συνήρθε και ήταν μια χαρά. Δηλαδή, ήταν πραγματικά θαύμα, ενώ γιατί το είχαν εξεγράψει, λέγανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ανταποκριθεί, γιατί ήταν πολλή ώρα που είχε πάρει και τα άλλα παιδάκι τα χάπια. Και λέγανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ανταποκριθεί και να μπορέσει να επανέλθει. Και σωθήκανε και τα δύο παιδάκια. Από τότε πραγματικά έχω δει ότι όχι μόνο με αυτό το θαύμα, αλλά και σε πάρα πολλά που έχει η αδελφή μου παρακαλέσει, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα δέσιμο με την Αγία Ειρήνη, σε πάρα πολλά πράγματα που έχει παρακαλέσει, την βλέπω ότι πραγματικά γίνονται. Δηλαδή υπάρχει μια επαφή, μια επικοινωνία, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά όμως το έχω βιώσει. Μάλιστα. Θαύμα ή θαυμαστό. 2-10-57-91-101 τα δικά σας τηλεφωνήματα. 57-91-101 περιμένουμε τώρα να ακούσουμε τις δικές σας μαρτυρίες. Θαύμα ίσον θαυμαστό. Θαύμα είναι πέρα από τα δεδομένα, τα λογικά. Θαύμα ίσον από κάποιες ανώτερες δυνάμεις και αξίζει αυτούς τους καιρούς που πουλάω ένας τον άλλο, που είμαστε ο ένας τον άλλον υποκριτές και ψεύτες ο ένας τον άλλον και πουλιόμαστε ο ένας τον άλλον οι άνθρωποι, να πιστεύουμε στο ανώτερο, γιατί στο κάτω-κάτω, αν μας προδώσει, θα μας έχει προδώσει Θεός. Μάλιστα. Κάτι θέλει να πει η Βάσια. Θέλει να μας πει. Το συγκεκριμένο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, ότι κάνει πολλά θαύματα. Μάλιστα, εκεί πηγαίνουν ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν χαρακτηριστικά παιδί. Τους διαβάζει, τους δίνει ένα μήλο και μάλιστα δίνει και κάτι εικονίτσες που μοιάζουν με μιλαράκι συμβολικά και πραγματικά κάνουν παιδί. Έχω κάνει ρεπορτάζ και το γνωρίζω για το συγκεκριμένο μοναστήρι. Το άλλο θαύμα στην εκκλησία εκείνη, τρυπητή, πώς λέγεται, που ο Τούρκος πυροβόλησε και σκοτώσει και μένοντας ο Έλληνας κάνει έτσι με την εικόνα και χτυπάει πάνω στην Παναγία και γυρνάει και σκοτώνει τον Τούρκο. Δεν είναι θαύμα που είναι, έχει πάρει και το όνομά της εκκλησία. Κάτι άλλο. Να δούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο από το Ηράκλειο Κρήτης, από το χωριό Μόχος στην εκκλησία του Αγίου Ανιθιολόγου, όπου εκεί
τα μαραμένα λουλούδια που βάζω στον εικόνα του επιταφείου αρχίζουν και ανθίζουν. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε αυτό το συγκλονιστικό θέμα, το οποίο έτσι μας δημιουργεί πολύ όμορφα συναισθήματα. Παρακαλώ. Με ευλάβεια αλλά και θαυμασμό, οι κάτοικοι του χωριού Μοχός στο Ηράκλειο της Κρήτης βλέπουν τα ξεραμένα άνθη του επιταφείου να ανθίζουν ξανά. Οι πιστοί μιλούν για ένα πραγματικό θαύμα που συμβαίνει κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Αν δεν είναι θαύμα να είναι το μισό ανημένο και το άλλο άνοιχτο. Ναι, ξέρω. Ορίστε το, να το, από τη μέση και κάτω ξερώνατε το. Ναι, το βλέπετε. Είναι καθαρό θαύμα, πολλά το κάνω. Είναι καθαρό θαύμα. Μπορεί να είναι το μισό λουλούδι, ξέρω, και το μισό να βλαστίζει. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, μου φαίνεται ως σφράγμα είναι αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τον πατέρα Εμμανουήλ, η ιερή παράδοση θέλει τα ρόδα να ανθίζουν την ώρα που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο. Ξέρω, ας πούμε, από τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, 5-6 χρόνια, ότι ανοίγουν τα ρόδα κάθε πρωί την ώρα που διαβάζω το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως είναι ένα μυστήριο, ένα σαν θαύμα μπορώ να το πούμε, να. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εξηγήσουν το περίεργο αυτό φαινόμενο, καθώς τα λουλούδια του επιταφείου παραμένουν χωρίς νερό για 25 ολόκληρες ημέρες. Νομίζω ότι είναι θαύμα. Είναι πράγματι, το βλέπουμε ότι στην πάνω μεριά είναι δροσερό, στην άλλη μεριά ξερό, χωρίς νερό δεν δέζει τίποτα. Τώρα, όπως λέει και ο ιερέας, συμβαίνει κάθε χρόνο, την ώρα που λέει το πρωί το Ευαγγέλιο, ανθίζουνε. Η ανεξήγητη δύναμη της φύσης και η ιερή παράδοση συνθέτουν ένα μοναδικό θέμα που γεμίζει συγκίνηση και δέος στις ψυχές των πιστών. Μάλιστα, ακούσαμε και αυτό το πολύ έτσι περίεργο φαινόμενο, το οποίο όλοι οι πιστοί και ίσως συγκεκριμένοι εκκλησίες, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, το βλέπουν όλοι και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινημένοι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τα ξερά λουλούδια, τα οποία υπάρχουν πάνω στην εικόνα του επιταφείου, ανθίζουν όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο ο παπάς. Δεν είναι κάτι αυτό ιδιαίτερο. Είναι πολύ παραδομένα τα λογικά. Πάνω στο όποιος είναι, μπορεί να είναι ένας βοτανολόγος που να μας πει πάνω. Γίνεται αυτό ποτέ? Κάτι συμβαίνει λοιπόν. Ποιες δυνάμεις εκεί επηρεάζουν? Γίνεται τώρα, συνέχεια αυτό, οπότε δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ εδώ. Η Φέη Σπανού θέλει να μοιραστεί μαζί μας το δικό της έτσι θαύμα, αυτό το οποίο τη βοήθησε ο Θεός. Σε ακούμε, Φέη. Συνέβη περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν αρρώστησε τελείως ξαφνικά ο πατέρας μου. Ο Δημήτρης ο Κοντολάζος. Ναι. Το βράδυ λοιπόν που και μάλιστα που ήσουν μαζί μου, το βράδυ εκείνο που ο γιατρός βγήκε και μας είπε παρακαλώ, ότι η πιθανότητα να ζήσει, οι πιθανότητες να ζήσει είναι ελάχιστες. Να πούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη, να εξηγήσουν τη λεφέρα και δεν γνωρίζουν ίσως. Πάθανε συνεχόμενα εμφράγματα με όλες τις επιπλοκές. Και ο γιατρός βγήκε και μου είπε ότι δεν είναι, έχει. Να πούμε λίγο για να καταλάβουν τι λέει, να πούμε λίγο από την αρχή. Ότι ο μπαμπάς σου είχε πάει στην παρουσίαση. Πέστε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Να καταλάβουν τι λέει. Επειδή τα έχει ζήσει τη λέει, δεν είχε πάει στην παρουσίαση του δίσκου του Σταμάτη του Γονίδη. Ανέβηκε να τραγουδήσει και όταν ένα ντουέτο που είχε με το Σταμάτη το Γονίδη και όταν κατέβηκε μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, ζαλίζεται, μου βιάζει το χέρι του. Τέλος πάντων, η κατάσταση χειροτέρεψε μετά από λίγο. Και βρέθηκε κάποιος γιατρός. Βρέθηκε ο γιατρός του Σταμάτη του Γονίδη στο κέντρο. Που ήταν εκεί κατά τύχη και μας είπε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο κοντινότερο νοσοκομείο. Τον πήγαμε με πολλά βάσανα, τέλος πάντων, στο κοντινότερο νοσοκομείο που μπορούσαμε. Η κατάσταση, όταν μπήκαμε μέσα, μας είπαν οι γιατροί ότι έχει πάθει μπροστά του, μας είπαν ότι ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Όταν βγήκε βέβαια ο γιατρός, μας είπε ότι το έμφραγμα δεν είναι ελαφρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή εγώ θέλησα και η γυναίκα του να μεταφερθεί από το νοσοκομείο και ήμουνα δίπλα του όταν υπογράφαν τα χαρτιά, τα διαδικαστικά, και κάποια στιγμή μου κάνει φεύγω και ακούω το μπιπ που σταματάει η καρδιά. Μάλιστα. Το μηχάνημα σταμάτησε. Εντάξει, δεν το συζητώ, τρελαθήκαμε. Ευτυχώς οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως, τον επανέφεραν. Τέλος πάντων, όταν μεταφέρθηκε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, γιατί τον μεταφέραμε, είχε πάθει ήδη εμφράγματα. Η επιπλοκή ήταν, έφευγε από τη ζωή, τον επαναφέραν με ηλεκτροσόκ συνεχόμενα. Και όταν μεταφέρθηκε στο άλλο νοσοκομείο, ενώ στην αρχή ο καθηγητής μου είπε ηρέμησε, γιατί πήγαμε όλοι σε ένα πανικό με κλάματα, ήταν φοβερό, μου βγήκε πανικοβλημένος και ο ίδιος ο γιατρός και μου λέει τον χάνω.
Δεν μπορούμε να του κάνουμε την... Και τότε? Τίποτα. Δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Τότε είπα, εγώ είχα πάντα προστάτη μου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, γιατί με βοηθάει πάντα, τον Άγιο Εφραίμ. Mm-hmm. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και στο μοναστήρι και πιστεύω πάρα πολύ στη βοήθεια του Άγιου Εφραίμ. Έταξα τον μπαμπά μου στον Άγιο Εφραίμ. Όταν βγήκε ο γιατρός μου, είπε ότι έχει 15% πιθανότητα να ζήσει αν βγάλω το βηματοδότη, γιατί του είχαν βάλει βηματοδότη και την επιπλοκή την έκανε ο βηματοδότης. Υπήρχε περίπτωση να μην την έκανε την επιπλοκή ο βηματοδότης και να έφευγε από τη ζωή αν τον έβγαζε. Mm-hmm. Και του λέω, είπα, εκείνη την ώρα δεν αντέδρασα γιατί δεν είχα τη δύναμη, είπα, Θεέ μου, βγάλτε το βηματοδότη και ό,τι είναι να γίνει, Θεέ μου, Άγιε μου, Εφραίμ, βοήθησε. Πραγματικά, μετά από 20 λεπτά, βγήκε ο γιατρός και μου είπε ότι είναι όλα... Και το Δημήτρη Κοντολάρος είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. 2-10-57-91-101-5 πρώτοι τηλεθεατές που θα μας τηλεφωνήσουν κερδίζουν δωρεάν solarium, black and magic στον Κορυδαλό, 5 μπλουζάκια ή παντελόνια ή φούσες από τον Πανταζώνα, καθώς επίσης και διασκέδαση στο κλαμπ Αναγέννησης. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα. Να καλημερίσουμε την κυρία Ευανθία. Κυρία Ευανθία, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Χρόνια σας πολλά. Σας ακούμε, κυρία μου. Πριν 10 χρόνια είχα τον ανιψιό μου, ο οποίος είχε σοβαρό πρόβλημα στο γοφό. Μάλιστα. Σπάνω του. Είχε άτομα, το χειρούργησαν στον Πέδαν. Το παιδί μετά από 2 χρόνια ξανεμφανίστηκε να έχει στα πλευρά του αιμάτωμα. Τι να κάνουμε, τρέχαμε από εδώ, πάμε στο γιατρό. Λέμε, τι έγινε, γιατρέ. Λέει, αυτό τα κάνουμε. Λέει, αφού κάνει μεταστάσεις. Μα λέω, τι είναι καρκίνος, τι είναι. Αυτό λέει, δεν το ξέρουμε. Θα κάνουμε βιοψία. Θα το αφαιρέσουμε τρία πλευρά. Τρία πλευρά και θα κάνουμε τη βιοψία. Εγώ τρελάθηκα. Όταν άκουσα τρία πλευρά, τέλος πάντων, πανικοφυλλήθηκαμε. Πέγραψαν οι γιατροί από τον Πέδαν, παίρνει το παιδί αδελφή μου και έφυγε έξω. Το είδαν εκεί οι Άγγλοι στην Αγγλία το παιδί, το ανοίξανε μια μικρή τομή, του πήραν τη βιοψία, με πήρε πανικοβλημένη αδελφή μου, τι θα κάνουμε, το παιδί μου θα έχει αρχίσει χημειοθεραπεία. Τέλος πάντων, τρελάθηκα. Εκείνη την ημέρα που μιλούσαμε ήταν του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα. Και εδώ εγώ μένω Μαρούση και φεύγω, γιατί είχα πάει ήδη το απόγευμα πρόσφορο και αυτά για προσευχή για το παιδί για να διαβάσουν. Και 11 η ώρα που την άκουσα έτσι, στεναχωρημένη, λέω, το άντρα μου θα πάω στον Άγιο Νεκτάριο πάλι, αλλά θα πάω με τα πόδια. Ξεκινάω, πάω με τα πόδια, φτάνω στην εκκλησία και πριν φτάσω κάπου στα 600 μέτρα, εντάξει, έβγαλα τα παπούτσα μου. Ένα καλσόν, αυτό θέλω να πω, όταν το φοράς μέσα στο σπίτι σκίζεται. Εγώ περπάτησα, το καλσόν δεν έκανε ούτε μια τρύπα. Φτάνω στην εκκλησία επάνω, ήταν κλειστή, προσευχήθηκα, έκλαψα, επί μία ώρα σπάραξα. Τέλος, γύρισα στο σπίτι, την άλλη μέρα με παίρνει η αδελφή μου και το παιδί και μου λέει, θεία μου, είμαι καλά, θεία μου, δεν έχω τίποτα, δεν κάνω χημειοθεραπεία, θεία μου. Τι λες, αγάπη μου, του λέω, ναι. Και τον έστειλαν εδώ σε μια γιατρό για να του δώσει τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μάλιστα. Μόνον. Και το παιδί είναι καλά. Να είστε καλά, κύριε Βανθία, να χαίρεστε τον υψάκι σας και να είναι πάντα καλά στην υγεία του. Περάμε και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον επόμενο τηλεθεατή. Καλή σας ημέρα. Κυρία Παρασκευή. Σε μένα μιλάτε. Ναι, κυρία Παρασκευή, χρόνια σας ναι, πολλά. Ναι, καλησπέρα σας. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Ακούστε, εγώ είχα ένα πρόβλημα με την κοιλιά. Τα ντερά μου. Ό,τι έτρωγα το έβγαζα. Πόνους, μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Γύριζα τα νοσοκομεία. Δεν μου βρίσκανε γιατροί τίποτα. Μέχρι που με στείλανε, πώς το λένε Μαρπανιγάτικο, το τρελάδικο, ότι ήταν ψυχολογικό. Εγώ πονούσα, τους έλεγα πονάω, δεν τρώω, τα βγάζω. Τίποτα. Νερό ανάπημα το έβγαζα. Μέχρι που ήρθε η ώρα και μου πέφτουν οι ηλεκτρολίτες, όλα. Σκοτεινιάζω μια μέρα που σηκώθηκα από το κρεβάτι και πέφτω κάτω. Είπα τώρα πέθανα. Με παίρνει, ήρθα άντρας μου σηκώνω με σούμενοντα συνήλθα και πάω στο κρεβάτι, ήρθε το πέφτω κάτω. Μου λέει σήκω να πάμε, μου λέει σε ένα νοσοκομείο. Με παίρνουν και με πάνε στο Παπαδημητρίου. Δεν χρειάζεται μόνο ονόματα νοσοκομείο. Τέλος πάντων, σας πάρει στο νοσοκομείο και Παρασκευή μου. Ναι.
Και εκεί έκατσα 10 ημέρες, μπαίνει ο άντρας μου, πεθαίνει η γυναίκα μου, έκατσα 10 ημέρες με ορούς, με αυτά. Οι άνθρωποι μου κάνανε τις εξετάσεις, βγήκα, αλλά με ένα καταστασί μου ίδια. Ήτανε μεσημέρι που βγήκαμε, είχα φάει εγώ και ξαπλώσαμε. Όπως ξαπλώσαμε τον άντρα μου, τον πήρε ο ύπνος. Εγώ γύρισα δεξιά και έκλαιγα. Και είπα, Χριστέ μου, εάν έχω χρόνια, σώσε με, γιατρέψέ με. Αλλιώς πάρε με. Πάρε με, του είπα. Και καθόμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνια. Εκεί που είπα αυτά τα λόγια, έτσι που καθόμουν, μου παρουσιάζεται ένα παλικάρι στο σπίτι μέσα. Λέω, φόραγε μία μπλούζα γιατρού, κοντή μπλούζα. Λέω, από πού μπήκε τώρα. Και σαν να ήταν ο Χρήστος, ένας γιατρός που ξέραμε. Mm-hmm. Λέω, έλα γιατρέ μου, λέω, σε περίμενα. Και κάθε δίπλα στο κρεβάτι μου, απλώνει το χέρι του, μου βάζει το χέρι στον ώμο τον αριστερό που ήμουν εγώ δεξιά και δεν μου μίλησε καθόλου. Σαν να συνέλθω τι μου συμβαίνει, τον χάνω. Ξυπνάω τον άντρα μου, ξύπνα, του λέω, ξύπνα, Παναγιώτη, είδα αυτό το πράγμα, ποιο, τι είναι τώρα, ο Χριστός ή ο διάολος, του είπα. Έτσι είπα, ο Θεός να με συγχωρέσει. Μου λέει, όχι βρε κουτό, ο Χριστός ήταν και θα γίνεις καλά. Μετά από λίγες μέρες το είχα πάρει κάποτε και το Α και με είχε καλέσει πώς τη λένε, του Ευαγγελάτου η γυναίκα. Η Τατιάνα Στεφανίδου. Ναι, με είχε καλέσει εκεί και πήγα. Μου στείλανε ταξί και με πήρανε. Και το είπα. Και μετά από λίγες μέρες άρχισε να μου υποχωρούν οι πόνοι. Έφαγα λιγάκι σου πίτσα, λιγάκι. Μετά από μία εβδομάδα, είχα όμως πόνους. Ναι, μετά από μία εβδομάδα. Κάθομαι με μια φίλη μου στο σπίτι και αισθάνομαι βρεγμένη. Λέω, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι μου φύγε. Σαν με να σηκωθώ, ντρέπομαι να πάω στο λουτρό. Είχα γεμίσει σπίτι, λουτρό, μπανιέρα, τα πάντα. Mm. Και να μου φεύγουν πίσω κομμάτια πίων. Μάλιστα. Ένα παράξενο πράγμα. Λέω, φωνάζω την κοπέλα, της λέω, έφη μου, έλα να δεις τη βγάζω. Της λέω, μου λέει, κυραβούλα μου, τώρα θα γίνεις καλά. Μου λέει, αυτό ήτανε, παιδιά μου. Και γίνατε καλά. Δεν ξαναείδα κοιλιά, δεν ξαναείδα τίποτα. Μάλιστα. Και την ημέρα που ήρθε ο Χριστός και μου βάλε το χέρι στον ώμο και τον έχασα. Τώρα το παρακαλάω που σκοτάνε τα πόδια μου και δεν μου κάνει τίποτα. Κύριε Παρασκευή, δεν έπρεπε να το πω. Κύριε Παρασκευή, μου, να είστε καλά, βοήθειά σας να περάσουμε να ακούσουμε κι άλλο τηλεθετή. Είναι συγκλονιστικά τα όσα ακούμε. Περνάμε να ακούσουμε την κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Όλοι σας. Σας ακούμε. Εγώ θα ήθελα να σας πω σχεδόν το ίδιο με την κυρία Δεσποινής Φέη. Ό,τι έπαθε ο μπαμπάτης, το έπαθα και εγώ, με τον Άγιο Εφραίμ. Είναι καταπληκτικό το ότι μέχρι σήμερα ζω. Εσείς έχετε προσωπικά την εμπειρία από ό,τι με ενημερώνω. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ακριβώς το ίδιο σύμπτωμα, δηλαδή έπαθα 4 ανακοπές. Ναι. Τον Άγιο δεν τον ήξερα. Τον αισθάθηκα μέσα στην κουζίνα μου όταν έπαθα μετά αιμολυτική ανεμία. Mm-hmm. Και όταν έφτασε αιματοκρίτης μου 12. Και οπωσδήποτε δεν θα ζούσα. Ήταν δηλαδή αποφασισμένο ότι εγώ θα πεθάνω. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Έλα σε μένα, μου είπε. Ποιος είσαι, θα με μάθεις. Κάποια στιγμή πράγματι έμαθα ότι ήταν Άγιος Εφραίμ. Από τότε πηγαίνω, σας θα λέω συντομία για να μην τρώω τον πολύτιμο χρόνο σας. Και κάτι άλλο θα σας πω. Ταξίδευα πάρα πολύ με το σύζυγο, ο οποίος είναι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Mm-hmm. Κάποια στιγμή βρέθηκα σε μεγάλη φουρτούνα. Όταν λέμε 12 μπουφό στον ελληνικό, καταλαβαίνετε τι λέμε. Εκείνη τη στιγμή είχα ένα χρόνο σε αυτό το καράβι συνέχεια. Δεν είχα δει άνθρωπο να περνά έξω από την καμπίνα μου. Εκείνη τη στιγμή που πνιγόμαστε, mm-hmm. είπα, Άγιε μου Φανούρη, εσύ φανερός. Είδα τον νεαρό να περνάει δίπλα μου και να μυρίζει όλο το καράβι λιβάνι.
Ανέβηκε ο σύζυγος από τη μηχανή και μου λέει, γυναίκα λιβάνησες. Όχι Λευτέρη, του είπα, θα σου πω. Μετά από μία ώρα κόπα στη θάλασσα. Είχε γίνει κάποιο θαύμα, έτσι νομίζω, και έτσι πιστεύουμε όλοι όσοι ζήσαμε αυτή την εμπειρία. Mm-hmm. Από τότε ο Άγιος Φανούριος είναι πάντα δίπλα μου. Σας εύχομαι καλό Πάσχα. Να είστε καλά και καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Είναι συγκλονιστικά το σακόμι του φούρνου συνδεθέ. Είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματά σα. 2-10-57-91-101. Περνάμε να ακούσουμε και άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την κυρία Χρύσα στο τηλέφωνο. Κυρία Χρύσα, χρόνια σα πολλά. Χρόνια πολλά, κυρία Χρύσα μου. Χαμηλώστε ευχαριστώ την τηλεόρασή σα. Κλείστε τον ήχο τη τηλεόραση. Μα ακούτε το τηλέφωνο. 2-10-57-91-101. Τηλέφωνο. Μην λέτε το τηλέφωνο. Εντάξει. Ναι, το τηλέφωνο σα το βλέπω. Μάλιστα, κύριε Χρύσα μου, σα ακούμε. Λοιπόν, πριν λίγα χρόνια έτυχε να μετακομίσω από το πατρικό μου σπίτι στο καινούργιο το δικό μου το σπίτι. Το πρώτο βράδυ που ήρθα να κοιμηθώ στο καινούργιο μου το σπίτι, γύρω στις 3 η ώρα το βράδυ, κοιμόμουνα. Υγιεστάτη, δεν είχα ποτέ μου πει ούτε πονοκέφαλο. Κύριε την ώρα ακούω 3 ανάσεις, αλλά όχι ανάσεις, φυσίγματα να... 3 φορές. Γυρίζω, λέω καλά, εγώ κοιμάμαι μόνη μου, ποιος φυσάει δίπλα μου. Και γυρίζω και βλέπω τον Χριστό γονατιστό στο κρεβάτι μου μπροστά, ακουμπώντας τους αγώνες του απάνω στο στρώμα μου, ένα Χριστό πανέμορφο, ένα Χριστό καλονί ανδρός. Με ένα μακρύ μαλλί μαύρο, σγουρό, πολύ σγουρό και φωτιζόταν στην κορυφή με ένα πολύ μεγάλο ωραίο φως. Έβεσταν οι ακτίνες του απάνω στο σγουρό μαλλί του. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου και τον είδα, φωνάζω, μαμά, τι άλλο να έκανα εκείνη την ώρα. Πετάχτηκα πάνω, έφυγε ο Χριστούλης. Τρέχω στην τουαλέτα μου και αυτομάτως βρίσκομαι χωρίς να φοράω τίποτα άλλο εκτός από το από πάνω της βιζιά μας. Και αρχίζω μια τρομερή αιματουρία. Αιματουρία που νομίζετε ότι είχατε σφάξει μοσχάρι. Όταν τα είδα, λέω δεν είμαστε καλά από την υπερκόπωση. Ψύχρεμα, φεύγω από εκεί, έρχομαι στο καθιστικό μου, παίρνω ένα κυβότιο νερό, άλλο ένα κυβότιο πορτοκαλάδι και άρχισα και έπινα. Μία πορτοκαλάδα, δύο νερά. Φτάνει 7 η ώρα, παίρνω τηλέφωνο έναν ανιψιό μου που με βοηθούσε με το αυτοκίνητο. Του λέω σε παρακαλώ πολύ, έλα να με πάρεις, να με πας στο υγεία. Λέει, έχετε τίποτα να πάω τη μαμά να έρθουμε κάτω. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Εσύ μόνο με το αυτοκίνητο. Πάω και με κρατήσαν και με χειρουργήσανε. Είχα μόνο 24 ώρες ζωή. Και δεν το ήξερα. Οι καθηγητές μου είναι εκεί, μπορείτε να τους γνωρίσετε αν χρειαστεί, να τους ρωτήσετε αν χρειαστεί να σας πω τα ονόματά τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που σας τη ζωή. Αλλά ο Χριστούλης ήταν εκείνος που όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που σας το λέω, το βλέπω μπροστά μου και συγκινούμαι σαν μωρό παιδί. Αλλά τόσο όμορφο Χριστό κανένας δεν θα τον έχει δει όπως τον είδα εγώ. Είναι θαύμα, κυρία Χρύσα, που και οι γιατροί μπορέσαν και αντιμετωπίσαν και ναι, το δικό σας πρόβλημα, ακριβώς, όπως και άλλων αρκετών φίλων που μας τηλεφωνούν. Να είστε καλά κύριε Χρύσα, βοήθειά σας. Είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνία με τηλεθεατών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να περάσουμε να ακούσουμε λίγο τον Αποστόλη μας. Εδώ ο Αποστόλης έχει να μας πει τη δική του προσωπική εμπειρία. Σε ακούμε Αποστόλη. Ένα συγγενικό μου πρόσωπο πριν 2 χρόνια περίπου, όχι 2, πολλά χρόνια, παιδευόταν με κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο, δεν θέλω να το πω πρόσωπο, συγγνώμη, η θέμα υγείας, σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ναι. Καταλαβαίνετε όλοι τι πρόβληματα. Καταλαβαίνουμε. Στο εξωτερικό είχε πάει παντού, δεν του δίναν καθόλου ελπίδες και ζωή, γιατί ήταν παντού, ήταν γεμάτο. Είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες ή κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει, περιμέναμε όλοι ότι κάποια μέρα είχε καταρρεύσει το κρεβάτι και κάποιες, από κάποιους μήνες και μετά και αισθανόταν καλύτερα. Δηλαδή τον βλέπαμε τον άνθρωπο, αλλά τελείως. Οι γιατροί είχαν δώσει πιθανότητα, ξέρεις, ότι δεν υπήρχαν ζωή. Και τον βλέπαμε ότι ο άνθρωπος άρχιζε και επανερχόταν σιγά σιγά. Και μετά από διάφορες εξετάσεις που κάνανε, βλέπαν σε διάφορα σημεία έφευγε αυτό το πράγμα. Οπότε δίνει κάποιες ελπίδες σε αυτόν τον άνθρωπο. Και τελικά αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς καλά, δεν έχει τίποτα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς μπορώ. Είναι όχι θαύμα, υπερθαύμα θα το έλεγα εγώ. Και δεν έχει απολύτως, και δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι μια χαρά και τα μαλλιά του και όλα. Ζει φυσιολογικά. Και οι γιατροί σηκώνουν όχι απλώς τα χέρια ψηλά.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, γιατί ο άνθρωπος είχε ψαχθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό και εδώ και το θεωρούν και αυτοί θαύμα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή δεν το περιμέναμε καν. Έναν άνθρωπο που τον βλέπεις ότι είναι κατάκητο σε ένα κρεβάτι, να είναι φυσιολογικός μετά και να μπορεί να ζει φυσιολογικά όπως ζούσε πριν. Ούτε ο ίδιος το πίστευε. Πιστεύαν στη δύναμή του. Θαύμα όμως ήταν καθαρά από ό,τι μας είπανε. Είναι απίστευτο. Και πόσο χρόνια. Ήταν γύρω στα 5 χρόνια αυτό. Ήταν γύρω στα 5 χρόνια. 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλά. Σου λέω, συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ συγγενικό μου πρόσωπο αυτό. Του εύχομαι πάντα να είναι καλά. Και δεν ξέρω τι να πω. Ήταν όντως θαύμα. Άμα το έβλεπες και το ζούσες και εσύ, θα καταλάβαινες και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Πρέπει κανείς να σέβεται αυτούς που νομίζουν πως δεν υπάρχει ούτε θαύμα, ούτε Χριστός, ούτε Θεός, τίποτα. Αλλά να αναρωτηθούμε πως αυτοί οι ίδιοι δεν έχουν αποδείξει ποτέ ότι δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο. Και ότι δεν υπάρχει Θεός ή Χριστός ή αυτή τη δύναμη, το ανώτερο που θέλει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι σημαντικό. Όλοι πιστεύουν. Δεν έχει αποδείξει κανείς ότι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν. Όταν βλέπουμε τις δύσκολες στιγμές, όλοι εκεί απευθυνόμαστε. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε λίγο κάτι. Να πάμε λίγο στην Ιεριχό Παλαιστίνης, στην εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου, όπου εκεί υπάρχουν μαρτυρίες ότι η εικόνα του Χριστού μάτωσε, η Παναγία δάκρυσε και οι εικόνες ευωδίαζαν από μύρο. Με μύρο. Είναι απίστευτα τα οποία συνέβησαν. Αναφερόμαστε στην περιοχή της Ιεριχό Παλαιστίνης, στην εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου. Θα δούμε το βίντεο και αμέσως μετά ακούμε τα δικά σας τηλεφωνήματα που μας καλείτε στο 210-57-91-101 για να ακούσουμε και τη δική σας μαρτυρία. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο. Με θρησκευτική ευλάβεια, εκατοντάδες πιστοί σειραίουν στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου στην Ιεριχό της Παλαιστίνης για να προσκυνήσουν τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και του Χριστού. Τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος η Παναγία η Γοργοϋπήκος δάκρυσε και ο Σταυρωμένος μάτωσε, ενώ σχεδόν όλες οι εικόνες του μοναστήρι ευωδίασαν μύρο. Ο ηγούμενος της Μονής, πατέρας Χρυσόστομος, μιλά για ένα πραγματικό θαύμα που σκόρπισε ρίγη συγκίνηση στους πιστούς που αντίκρισαν το μοναδικό αυτό θέαμα. Πριν από λίγες ημέρες έφτασαν στο μοναστήρι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου για να δουν από κοντά τα σημάδια του θαύματος, ενώ την αντιπροσωπεία ακολούθησαν και ιερείς άλλων θρησκευμάτων. Μάλιστα. Απίστευτο. Όμως απίστευτη είναι και η ιστορία την οποία είχαμε δει νωρίτερα και η οποία μας έχουν πάρει πάρα πολλοί τηλεθεατές. Θέλουν να δούμε ξανά την απίστευτη ιστορία ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος τι έπαθε. Είδαμε και ακούσαμε και θα ξανακούσουμε. Ήτανε παράλυτος, ήτανε πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπερπατήσει και αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι όρθιος. Χάρη στη βοήθεια του Θεού, είδε ένα συγκεκριμένο όραμα, πραγματοποίησε αυτό το οποίο άκουσε στο όραμα το οποίο είδε και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι υγιέστατος. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο, πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία και αμέσως μετά να ακούσουμε εσάς. 210-5791-101 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε αμέσως τώρα ζωντανά στον αέρα. Να δούμε παρακαλώ πολύ αυτή την απίστευτη, συγκλονιστική, συγκινητική μαρτυρία. Παρακαλώ. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό μας, ότι δεν θα ξαναπερπατήσω στη ζωή μου. Γιατροί, συγγενείς, συγχωριανοί του 40χρονου παραπληγικού κάνουν λόγο για θαύμα. Ακούσα μια κραυγή. Κραυγή μεγάλη να βγαίνει από τον Μάριο. Οπότε είδα ότι σηκώθηκε από το αναπηρικό. Για μια στιγμή που έπαιρνε η κραυγή. Από το αναπηρικό. Ο Μάριος Θηλιανός ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει ότι μια μέρα θα περπατήσει. Μια εγχείρηση πριν από πολλά χρόνια τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι. Οι διαγνώσεις των γιατρών δεν άφηναν πολλά περιθώρια. Η συνέχεια της ιστορίας του παραπληγικού άνδρα μοιάζει με παραμύθι. Ένα βράδυ ονειρεύτηκε τον Απόστολο Βαρνάβα, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στην κατεχόμενη πλευρά της Μεγαλονήσου. Ο Απόστολος Βαρνάβας του υποσχέθηκε ότι αν έγραφε βιβλίο για τη ζωή του και αν πήγαινε να προσκυνήσει στον τάφο του, θα περπατούσε. Έτσι και έγινε. Με άδεια από την τουρκική πλευρά, η Θεία Λειτουργία θα φιλοξενούσε Ελληνοκύπριους προσκυνητές, ανάμεσά τους και ο παραπληγικός άνδρας. Ο Μάριος Θηλιανός με δάκρυα στα μάτια περιγράφει τις στιγμές που έζησε στον τάφο του Απόστολου Βαρνάβα. Ήταν οι τρεις πατέρες γονατιστοί στην Αγία Τράπεζα και δίπλα ο Πάτερ Ισαΐας και όρθιος και ο πατέρας Γαβρίλ
Τράμποντο λέγαμε ψανό, έβλεπα τον Άγιο να έρχεται με το Ευαγγέλιο και να μακλώνει το χέρι το δεξί. Στην Ιερά Μονή του Ιδρυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και συνοδοιπόρου του Απόστολου Παύλου, του Απόστολου Βαρνάβα, οι πιστοί στο άκουσμα της κραυγής αγωνίας και την εικόνα των πρώτων δειλών βημάτων του μέχρι πρότινους ανάπηρου άνδρα έκλεγαν κινημένοι. Μέχρι και οι Τουρκοκύπροι γονάτισαν από δέος. Θεέ μου, είναι φωνής το δάλμα. Η κλινική εικόνα του 40χρονου άνδρα από γιατρούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας ήταν απογοητευτική. Η παράλυση δεν είχε ψυχοσωματική βάση. Υπήρχε βλάβη στο νοτιαίο μυελό και έτσι η καθήλωση στο αναπηρικό καροτσάκι θεωρούνταν δεδομένη για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπασε ότι δεν υπάρχει θεραπεία, μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό μας, ότι δεν θα ξαναπαθήσω στη ζωή μου. Η πίστη και η επιθυμία για φυσιολογική ζωή όμως ενός νέου ανθρώπου χάρισε στο Μάριο Στυλιανό τα πόδια του και σε όλους τους ανθρώπους την ελπίδα ενός θαύματος και στη δική του ζωή. Μάλιστα, συγκλονιστικό, περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις δικές σας μαρτυρίες. 57-91-101, περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά τα δικά σας τηλεφωνήματα, 57-91-101. Πάμε να ακούσουμε φίλους τηλεθεατές, οι οποίοι θέλουν να εξομολογηθούν εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας, τη δική τους εμπειρία για το θαύμα το οποίο έζησαν, για το θαύμα το οποίο τους άλλαξε τη ζωή. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ φίλο τηλεθεατή. Καλή σας ημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Πριν από 5 χρόνια κλέψανε το αυτοκίνητο απ' έξω από το εξοχικό μας στο σπίτι και το φέρανε στην Αθήνα. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα καθόλου. Λέω του συζύγου, Άγιος Φανούριος θα μας το φέρει. Και πράγματι το βρήκαμε. Πριν από 15 μέρες κάνει ο γιος μου το δίπλωμά του μαζί με χρήματα. Οδηγούσε μηχανάκι. Έρχεται στο σπίτι και μου λέει, μαμά σε παρακαλώ, πήγαινε στον Άγιο Φανούριο να ανάψεις ένα κεράκι και να το κάνεις την πίτα. Την άλλη μέρα μας παίρνουν από το αστυνομικό τμήμα και μας λένε, βρέθηκε το πορτοφόλι. Και λέω, δόξα σε Θεός, αλλά πιστεύω πάρα πολύ. Και ό,τι το ζητήσουν μας το κάνει. Μάλιστα. Αυτό τώρα που θυμάμαι. Μάλιστα, κυρία Βίκη μου. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση να έχετε. Περνάμε και σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε την επόμενη φίλη τηλεθεάτρια. Την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Μας ακούει η κυρία Μαρία. Έχει πέσει η γραμμή της κυρίας Μαρίας. Να περάσουμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Γεια σας κύριε Φίλιππε. Σας ακούμε. Πείτε μας λίγο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας κατά πρώτο. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Θα σας πω και εγώ μια εμπειρία η οποία την βίωσα πριν αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Ήμουν στον Καναδά και διάβαζα ένα βιβλίο αγγλικά για να μάθω τα tools γιατί ήμουν μηχανικός αεροπλάνο. Μάλιστα. Κάποια στιγμή ήμουν και με τον αδερφό μου Αντίκρη και όπως καθόμουν έχασα μπροστά μου το βιβλίο και βλέπω στο σπίτι μας, στο πατρικό μας, που συγκεκριμένα είχαμε ένα πρόβλημα με τη γιαγιά μου η οποία είχε σπάσει το πόδι της και άρχισε και να σαπίζει. Κανένας γιατρός δεν της έδινε ζωή ούτε να περπατήσει ούτε και να έρθει στον Καναδά που την περίμενα εγώ γιατί ετοιμαζόμουν να πατρευτώ κιόλας. Μάλιστα. Κάποια στιγμή βλέποντας να χάνεται το βιβλίο βλέπω το σπίτι μου το πατρικό στην Ελλάδα και μπαίνουν οι τρεις υπόθεσεις αποκάλυψης. Ο θάνατος, η πείνα και ο πόλεμος. Και λέω με το μυαλό μου ότι αν δεις αυτό το όραμα, αλλά ήμουν ξύπνιος, θα πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Και άμα δεις και στον ύπνο σου και σβήσει καντήλι, τότε είναι σίγουρο. Και πήγα και πήρα από τα εικονίσματα το καντήλι της γιαγιάς μου και το έβαλα στην τραπεζαρία της μητέρας μου και πήρα τα μπετόνι λάδι και έβαζα λάδι και ήμουνα και σαν το είχα κουκουλώσει με το σώμα μου και κάποια στιγμή βλέπω τους υπότες αποκάλυψης και φεύγουν από το σπίτι μας και ξαναπαίρνω και τοποθετώ το καντήλι απάνω εκεί στο εικονοστάσι. Μέσα σε 3 ημέρες... Όλα αυτά στο όραμα το οποίο βλέπατε. Ναι, ζωντανά. Μάλιστα. Ο αδερφός μου ήταν απέναντί μου. Και κάποια στιγμή, μετά από 3 ημέρες,
που είδα το όραμα αυτό, με παίρνει ο παπάς μου τηλέφωνο από την Ελλάδα και λέει: παιδί μου, θα έρθουμε. Γιατί είχα καλέσει και τον πατέρα μου στο γάμο μου, να έρθει φυσικά, εννοείτο. Και γυρίζω και μου λέει: τη γιαγιά έκλεισαν οι πληγές της. Και θα περπατήσει. Ένα πράγμα διανόητο. Και όταν συνήρθα μου λέει: τι έπαθες, και το εξήγησε αυτό το πράγμα. Είχα παρακαλέσει την Παναγία όμως και λέω: Παναγίτσα μου, να βοηθήσει η γιαγιά μου να έρθει στο γάμο μου. Το είχα μέσα μου. Γιατί αυτή τη γυναίκα την αγαπούσα υπερβολικά, γιατί αυτή με σπούδασε, ήταν δασκάλα και όπως καταλαβαίνετε η θεία χάρη της και η πίστη μου που είχα την αξίωσε και ίσως αυτό το θαύμα να είχε πήγησε από την παράκλησή μου. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ, χρόνια σας πολλά. Περνάμε να ακούσουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε και άλλο τηλεθεατή. Καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Αντώνη. Κύριε Αντώνη, σας ακούμε. Σε μένα μιλάτε. Ναι, κύριε Αντώνη, καλή σας ημέρα. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Mm-hmm. Πριν από 20 χρόνια περίπου, όταν ήταν 9 χρονών ο γιος μου, έκανε μια απλή επέμβαση πολυχοειδίτιδα σε καρδιακλινική. Κατόπιν κάτι δεν πήγε καλά και το μετέφερα στο Μπέθον. Εκεί, τέλος πάντων, μετά από προσπάθειες πολλές, οι γιατροί είπαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο ζωής και αφού ήταν και μια εγχείρηση που του αφαίρεσαν από την κοιλιά 3 κιλά και 600 γραμμάρια πίον, σακούλες με πίον, μας βάλανε στην εντατική, είμαστε κι εγώ και η μητέρα του συνεχώς μέρα νύχτα από πάνω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή άρχισε και μου έλεγε το παιδί: μπαμπά, γιατί με έφερες εδώ, έχει πολλά δέντρα, κρυώνω, είναι πολύ παγωμένα, θέλω να με πάρεις. Και μέσα στο παραμιλητό του μου λέει: θέλω να μου διαβάσεις τον Άγιο Πολύκαρπο. Εγώ ούτε ήξερα ότι υπήρχε Άγιος Πολύκαρπος, πολύ δε περισσότερο το παιδί, 9 ετών. Τέλος πάντων, το μετέφερα και στη μητέρα του αυτό και εκεί, ξέρετε, στον κοινό πόνο, όλοι οι παρευρισκόμενοι στα νοσοκομεία κάνουμε πηγαδάκια, μιλούσαμε για 46 μέρες. Ήταν αυτή η περιπέτεια η δική μας. Στην εντατική. Ναι. Εξεγραμμένο το παιδί και στο τέλος, αφού το μετέφερα στη μητέρα αυτό, είδα και εγώ τη σκηνή αυτή ακριβώς που θα σας περιγράψω. Πηγαίνει μια, σαν καλόγρια ήταν μια κυρία, με ένα λευκό στρογγυλό πρόσωπο έτσι, το θυμάμαι ακόμα πολύ ζωντανά, και δίνει ένα βιβλιαράκι στην μητέρα. Εγώ είδα όπως μιλούσαν εκεί και κάποια στιγμή βλέπει το βιβλιαράκι αυτό, ένα φυλαδιάκι, και κόντευε να λιποθυμίσει. Πάω την πιάνω, της λέω: τι είναι? Και μου το δείχνει, ήταν ο Άγιος Πολύκαρπος η βιογραφία του Αγίου Πολυκάρπου. Λοιπόν, το διαβάσαμε στο παιδί αυτό, εφόσον ήταν η επιθυμία του. Σας πληροφορώ ότι έβγαλε μόνο του το λεβάι, αν το λέω σωστά αυτό, που τα σωληνάκια από τη μύτη και αυτά, την επόμενη μέρα, και έτρωγε μπιφτέκια. Την εμπειρία δεν μπορώ να την ξεχάσω και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι θαύμα. Χωρίς να... Σας ζήτησε το παιδί σας, είπατε, να του φέρετε τι ακριβώς από τον Άγιο Πολύκαρπο. Να μου διαβάσει τον Άγιο Πολύκαρπο. Του διαβάζαμε βέβαια παραμυθάκια, διάφορα έτσι, και κάποια από αυτές τις βιογραφίες των Αγίων που μας δίνανε κατά καιρούς. Α, και δεν το γνωρίζουμε περισσότεροι. Ότι υπάρχει ο Άγιος Πολύκαρπος και όπου έτσι φορά να βρω εκκλησία. Μα τόσο περισσότερο για να βρω εκκλησία του Αγίου Πολυκάρπου και βρήκα μετά από επίπονη προσπάθεια μία μόνο σε ολόκληρη την Αττική. Μάλιστα, σε ολόκληρη την Αττική μία. Ναι, είναι τέλος πάντων σε κάποιο σημείο προς το Ρέντι κάπου από εκεί. Μάλιστα. Και με το που διαβάσετε μας λέτε εσείς. Την επόμενη μέρα σας λέω, το παιδί και συνήλθε, δηλαδή δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα και ζήτησε: μπαμπά, πεινάω, θέλω μπιφτέκι να πάω. Αυτό που σας λέω ακριβώς. Κάποιοι έρωσε να κάνω ηλίες ο Κακλαμάνης, βλέπω. Δεν θέλω να κάνω τίποτα, καμία ερώτηση. Απλώς και μόνο να έχω παιδάκια 9 χρονών, ο άνθρωπος και είναι ο πατέρας, τι να πει, παραμύθι θα μας πει. Είναι δυνατόν να επιζητάει, ειδικά τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Άγιο Γιώργη, τον Άγιο Άνη, να λέει την Παναγία, να λέει το Χριστό, αλλά το παιδάκι 9 χρονών, κάτι συμβαίνει πραγματικά. Μα δεν ήξερα και εγώ ο ίδιος. Και το παιδί σας τώρα τι ηλικίες είναι, ο γιος σας. Ότι υπήρχε Άγιος Πολύκαρπος. Και έψαξα μέσω διαφόρων εκκλησιών, μήπως βρω κάποιον που να έχει αυτό το συγκεκριμένο
το συγκεκριμένο Άγιο. Κύριε Αντώνη, ο γιος σας τώρα τι ηλικίας είναι? 29 ετών. Είναι 29. Έχει ξαναδεί κάτι έτσι το περίεργο? Έχουν περάσει 21 χρόνια βέβαια. Έχει δει στον ύπνο του κάτι? Έχει κάποιο σημάδι? Όχι, όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Όχι, ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Κύριε Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν απίστευτο αυτό το οποίο ακούσαμε και σήμερα. Να είστε καλά. Γεια σας και καλές γιορτές να έχετε. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Από μια δικιά μου εμπειρία. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Παιδευόμουν πολύ καιρό με τον σύζυγό μου. Ναι. Και βλέπω στον ύπνο μου μια Αγία και να με καλή και έτσι. Και πηγαίνω σε ένα μοναστήρι. Ναι. Που μου είχαν πει ότι είναι η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάτου και ότι βοηθάει τις γυναίκες οι οποίες έχουν πρόβλημα να κάνουν ένα παιδί. Και πηγαίνω στη γιορτή της 10 Αυγούστου και εκεί πέρα μοιράζουν εκείνη τη μέρα μήλα. Και μου λένε, θα φας, λένε, από αυτό το μήλο και θα κάνεις ένα τάμα και κάποιες μέρες και αυτά και μετά θα μείνεις έγκυος. Και έτσι και έγινε. Έγινε, και εγώ... έγινε. Ναι, ζήσατε, ναι, το συγκεκριμένο θαύμα, το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ, έχει αμφισβητηθεί βέβαια από αρκετούς, το... αλλά μας μεταδίδετε κι εσείς και μας λέτε αυτή τη μαρτυρία σας. Δηλαδή, οι γιατροί σας έλεγαν ότι δεν μπορούσατε να κάνετε καθόλου παιδί, ε? Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχαν πιθανότητες. Το μήλο δεν μου άρεσε όμως. Δεν χρειαζόταν η ανώτερη δύναμη της Παναγίας να φάει μήλο. Αυτό, όχι, με, αυτό με πειράζει αυτό λίγο, δηλαδή... Επειδή το έχω ψάξει και έχω κάνει ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, αυτό ισχύει που λέει η τηλεθεατρία μου. Υπάρχουν επιστημονές οι οποίοι έχουν βγει και το έχουν αμφισβητήσει. Όχι, για την Παναγία το πιστεύω σαν για το μήλο. Το μήλο τώρα... υπάρχουν άνθρωποι και μαρτυρίες οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει με χαρτιά ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί και έγινε το μεγάλο θαύμα μέσα. Αυτό ναι, με το μήλο με ενδιαφέρει. Το μήλο μου κλωτσάει. Η Παναγία με εμπνέει. Το μήλο στο συγκεκριμένο είναι λίγο... μοναστήρι, ναι, αυτό μοιράζουν. Το έχουν τώρα... Άρα εσύ το μάτι κάτω μήλο. Ή ως το δώρο... και ψωμί να δίνανε και σοκολάτα, θα γινόταν το θαύμα, Αγουστέρο. Αν δεν γίνει θαύμα. Κυρία Μαρία, για πείτε μας λίγο, δηλαδή γιατί σας είχαν ξεγράψει ότι δεν μπορείτε να κάνετε παιδί, κυρία Τσαλούκα, μισό λεπτάκι. Μετά από πόσο καιρό, εφόσον βγήκαν αυτές οι ιατρικές εξετάσεις... μετά από 2 χρόνια... Παρακαλώ. Δεν μιλάω. Δεν σας άκουσα, κυρία Μαρία. Μετά από 2 χρόνια... Μετά από 2 χρόνια... Πήγαινα συχνά. Ναι. Έταξα και κάτι. Και απλώς πήγα και βάφτισα εκεί πέρα το παιδί μου και το έχω τάξει εκεί πέρα. Μάλιστα. Βλέπω ότι πραγματικά είναι απίστευτο το τρόπο που μας λέτε. Άλλο παιδί κάνατε, δεύτερο παιδί. Ναι. Ωραία. Και δεύτερο παιδί. Και δεύτερο παιδί, αυτό είναι πολύ καλό. Ενώ υπήρχαν ιατρικές εξετάσεις, αυτό είναι απίστευτο. Να λένε γιατροί, μισό λεπτό και φύγε και το μικρόφωνο. Να λένε γιατροί. Στο δεύτερο δεν χρειάστηκε μιλό όμως. Όχι, δεν το λέω, καλό λέω. Κύριε Κακλαμάνη, δεν το λέω. Κύριε Κακλαμάνη, σας παιδιάλω. Γιατί κάτι που λέω και το λέω, το έλεος τι είναι. Το συγκεκριμένο, το έχω ψάξει. Έχω κάνει ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο μοναστήρι. Έχω κάνει ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο μοναστήρι και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Όχι, σου λέγεται το μήλο. Το μήλο με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν αμφισβητώ τη δύναμη. Καρπό είναι. Και μάλιστα μου είχαν δώσει και εμένα ένα μήλο. Τη δύναμη του θαύματος δεν την αμφισβητώ. Ναι, άμα θα πάω, θέλει και να σας φέρω. Μάλιστα, κύριε Μαρία. Να είστε καλά. Πέρα το δώσουμε σε καμία να κάνει όπως εσένα. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Ματούλα. Κυρία Ματούλα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους. Να είστε καλά. Έχω και εγώ να πω τη δική μου εμπειρία. Στα 28 μου έπαθα νευρική ανορεξία. Είμαι 1,75, καταλαβαίνετε, είχα φτάσει 40 κιλά. 40 κιλά. Βεβαίως. Υπήρχε ένας γιατρός ο οποίος ερχόταν και μετάιζε σιγά σιγά ψωμί με λάδι για να μπορέσω να ζήσω. Τότε λοιπόν γέννησε μια κοπελίτσα που την είχα παντρέψει και γέννησε 6 μηνών, έκανε ένα παιδάκι 900 γραμμάρια. Ακούτε, πήγα και εγώ να την εδώ. Τότε μας είπαν οι γιατροί ότι το παιδί δεν έχει ζωή, μέχρι το πρωί θα έχει πεθάνει.
Δεν ξέρω τι μου είπε μέσα μου, ότι επειδή θα το βάφτισα εγώ αυτό το παιδί, έπρεπε να το βαφτίσω εκείνη την ώρα. Δεν ήθελα να το πιάσουν ούτε νοσοκόμες, ούτε τίποτα. Το λέω στο γιατρό, ήταν στο μητέρα. Το λέω στο γιατρό και λέω θα ήθελα να κάνω αυτό. Μου λέει καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Κατεβαίνω κάτω, μαζί ο γιατρός, η γιαγιά του παιδιού. Βλέπω ένα διασωληνωμένο με εγκεφαλικά, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ένα παιδάκι, δεν ήταν βέβαια 900 γραμμάρια και παιδί. Με μια νοσοκόμα βάζω τα χέρια μου με θερμοκοιτίδα. Το παιδί θα το βγάζαμαν όλοι. Αρχίζω λοιπόν να λέω το πιστεύω, να λέω όλα αυτά που πρέπει, γιατί ήταν το πέμπτο μου βαφτιστήρι. Λοιπόν, την άλλη μέρα όλα φύγαν τα σωληνάκια. Το παιδί είναι 13 χρονών, το βάφτισα μετά από μήνες στην Τίνο. Το παιδί είναι 13 χρονών, σήμερα του ψώνισα τα πασχαλιάτικά του, είναι πανέξυπνο. Και εγώ έγινα καλά μετά από 2 χρόνια περίπου. Μάλιστα. Είναι 2 δώρα ζωής, ένα δύο για δώρα σας. Ζωής. Αν και ξέρετε κάτι, κάποιος θείος άνθρωπος που έπεσε κάποτε με το ΣΥΝΟΚ και ήταν 25 χρόνια οικογενειακός φίλος μου, είχε πει ότι αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι θαύματα γίνονται σε όλους τους ανθρώπους. Απλά άλλοι τα βλέπουν, άλλοι δεν θέλουν να τα δουν. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Ματούλα, και είναι μια φράση η οποία λέτε πάρα πολύ σημαντική και που σήμερα θα πρέπει να την κρατήσουμε. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Μαγκρό, αυτό το οποίο μας λέτε, ότι ήσασταν μια γυναίκα η οποία 1,75 ύψος και 40 κιλά. 40 κιλά, ερχόταν το παιδί μου και μετάιζε σε τέτοιο σημείο. Να καλά μια ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει και ο κόσμος και έχουμε μπερδευτεί λίγο. Γεννιέσαι με την ανορεξία ή ήταν επιλογή σας να μην τρώτε για να είσαστε λεπτοί? Την νευρική ανορεξία εγώ την έπαθα, ξεκίνησα από μια φοβία ψυχολογική. Από εκεί άρχισε καθόλου, δεν ήθελα ούτε να τρώω, ούτε να πλησιάσω το τραπέζι, ούτε τίποτα. Είχα μια χειρουργική εμπειρία και μου ξεκίνησε μετά από κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα παιδεύτηκα γύρω στα 7 χρόνια για να μπορέσω να σταθώ τα πόδια μου. Αλλά καταλάβατε ότι πρέπει να ζήσω, είχα ένα παιδί, έναν άντρα. Τουλάχιστον για το παιδί μου και πάλευα, έστω με μια μπουκιά, έστω με οτιδήποτε, πάλευα, έστω και αν αυτό το έβγαζα. Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα θαύμα. Λοιπόν, κάποτε είπα, Παναγία μου, ας γίνω καλά και ας είμαι 100 κιλά. Σας πληροφορώ ότι είμαι καλά και είμαι 100 κιλά. Αλλά δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω, κυρία Ματούλα, πραγματικά. Δεν με νοιάζει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οδηγώ, κινούμαι, βγαίνω, είχα αγοραφοβία, είχα πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Ματούλα, είναι σημαντικά να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Και πραγματικά αυτά τα οποία μοιράζεται μαζί μας. Βρέθηκε ένας γιατρός, μετά από... είχα γυρίσει όλους τους γιατρούς Ελλάδος. Και βρέθηκε ένας γιατρός με μια απλή αγωγή και με έκανε καλά. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορώ να πάω απέναντι στα ψηλικά να πάρω ένα πάκετο τσιγάρα γιατί καπνίζω. Λοιπόν, δεν πήγαινα απέναντι. Έπρεπε κάποιος να με φυλάει στο σπίτι μου. Και αυτή τη στιγμή καβαλάω το αυτοκίνητο, πάω όπου θέλω, πηγαίνω τότε και ας είναι 100 κιλά. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, κύριε. Μάλιστα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, κύριε Ματούλα. Και ποτέ δεν παραπονέθηκα τον πάχυνα, γιατί αυτό είχα πει και στην Παναγία. Ότι ας γίνω 100 κιλά και δεν θα μιλήσω ποτέ μου. Γιατί πάντα ήμουν κοκέτα και κάτι τέτοια. Αλλά 1,75 ύψος μια γυναίκα και να ζυγίζει 40 κιλά, πραγματικά... Δεν έβρισκα γυναίκα... ρούχο να φορέσω, το πιστεύετε. Πάντως, θα πούμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η οικογένειά σας, που από ό,τι κατάλαβα πρέπει να σας στήριξε αρκετά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κάτι άλλο θα ήθελα να σας πω. Επειδή έχω ένα παιδί, βέβαια είναι μεγάλο, είναι 30 χρονών τώρα. Μία φορά στη ζωή μου είδα και εγώ τον Χριστό. Επειδή δεν μπαίνω στα αεροπλάνα και φοβάμαι πάρα πολύ, έφευγε με πολύ μεγάλη καταιγίδα, ήταν φαντάρος και πήγαινε στη Ρόδο. Τότε λοιπόν, επειδή ανησυχούσα και καθόμουν ξενύχια μέχρι να με πάρει, να δω αν είναι καλά ή οτιδήποτε, κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος. Και είδα ότι το Χριστό, για μόνο μία φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξαναδεί, είδα το Χριστό να κάθεται στο αεροπλάνο δίπλα στο παιδί μου και να μου λέει: Ματούλα, βλέπεις, τον φυλάω το γιο σου, μη φοβάσαι. Την άλλη, όταν κατέβηκε το παιδί μου, είδα το Χριστό ότι καθόταν μπρος στο παράθυρο. Όταν κατέβηκε το παιδί μου, το ρώτησα, πού καθόσουνα, μου λέει μπρος στο μέσο, γιατί φοβόμουν να βλέπω έξω. Δίπλα σου, του λέω, στο παράθυρο καθότανε κανένας, όχι ρε μαμά, ήταν άδειο το κάθισμα. Μάλιστα.
είναι σημαντικά και απίστευτα αυτό το οποίο μας λέτε. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι ότι μια γυναίκα σαν και εσάς, η οποία είχε αυτό το σοβαρό πρόβλημα με την νευρική ανορεξία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτό το πράγμα. Και όπως επίσης. Κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί. Και όπως επίσης και το βαφτιστήρι σας, το οποίο μας λέτε γεννήθηκε και ήταν δυστυχώς σε κατάσταση να φύγει από τη ζωή, βαφτίσατε και έγινε καλά. Και κυρία σήμερα Ματούλα, του πήρα και τα δώρα του και είναι ένα παλικάρι 2 μέτρα, σας πληροφορώ. Κυρία Ματούλα, θα ήθελα παρακαλώ στο κοντρόλ να φυλάξουμε το τηλέφωνο της κυρίας Ματούλα, θα ήθελα να μιλήσω μαζί της. Και βεβαίως, κυρία Ματούλα, να συναντηθούμε για να τα πούμε. Και θα συγχαίρω για την εκπομπή σας και δεν είναι αυτά να τα βλέπει ο κόσμος. Δεν είμαι θεοφοβούμενη, απλά θεοσεβούμενη. Μάλιστα, κυρία Ματούλα. Δεν πηγαίνω σε μοναστήρια και εκκλησίες, αλλά ο άνθρωπος, άμα προσέξει δίπλα του, βλέπει πολλά. Να είστε καλά, κύριε Ματούλα μου. Να είστε καλά και εσείς, σας εύχομαι καλή ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά, γεια σας. Περνάμε σε επόμενη τηλεφωνική. Επόμενη τηλεφωνική. Συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας είπε η φίλη μας. Κυρία Μαρία, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Και εύχομαι η εκπομπή σας να ξυπνήσει το συνέστημα της, όχι της θρησκείας, ούτε το θρησκευτικό, της πίστεως προς το Θεό. Γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο λέει, μόνο εάν πιστεύεις θα δεις τη δύναμή μου. Έτσι, στο κεφάλαιο του Λαζάρου. Ζω τη δύναμη του Κυρίου, την είδα, της Παναγίας. Mm-hmm. Ζω καθημερινά θαύματα. Θα σας πω στην ηλικία των 21 ετών το θαύμα το οποίο είδα. Πανδρεμένη στο εξωτερικό, ζω στον Καναδά και έχω έρθει εδώ για διακοπές και για άλλες δουλειές. Mm-hmm. Είμαι μητέρα αυτή τη στιγμή 4 παιδιών. Να σας ζήσω. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ότι υποθείτε. Το όνειρο στη ζωή μου από μια σχετικά ευκατάστατη οικογένεια γεννημένη στην Αθήνα, πήγα για σπουδές έξω. Το όνειρο της ζωής μου ήταν να κάνω οικογένεια. Τίποτα παραπάνω. Παντρεύτηκα με τον άνδρα μου, δεν έκανα παιδιά. Εγώ ήθελα από την πρώτη στιγμή. Είχε προηγηθεί μια απόκτηση στον Καναδά και απαγορευότανε. Σαν Αλμπάνης ο γιατρός που το είχε κάνει, δεν θα πέσω σε αυτό το θέμα. Πάω σε γιατρούς, δεν μπορούσα να δούνε, όπως καταλαβαίνετε ότι τα ultrasound δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα η επιστήμη, να δουν τι ακριβώς είχα. Να μην τα πολυλογώ. Εγώ συνέχεια προσευχόμουν. Μόνη μου, δεν έλεγα σε κανέναν τίποτα. Γυρνούσα στον άντρα μου και το έλεγα ότι αν δεν κάνω παιδί θα χωρίσουμε. Ο σκοπός μου είναι να κάνω παιδιά. Η προσευχή μου ήταν συνεχής. Αυτό δεν εννοούσε ότι εγώ σταματούσα να κάνω τη ζωή μου με τον άνδρα μου έξω. Κλείνουμε ραντεβού να με δει ένας γιατρός μετά από 10 μήνες. Κυρία Μαρία, χαμηλώσει λίγο την τηλεόρασή σας, γιατί λίγο μικροφωνίζει. Δεν έχω τηλεόραση. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Ο κύριε Μαρία, είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας λέτε, σας ακούμε. Είναι Σεπτέμβρης μήνας. Εγώ μόνη μου στο σπίτι, ο άνδρας μου έχει σηκωθεί να πάει στο γραφείο του. Ξυπνώ και τρέμω. Έχω δει ένα όνειρο στον ύπνο μου. Δεν θα σας το περιγράψω όλο το όνειρο. Δεν ξέρω που βρίσκεται και πολύ πιθανόν ψάχνω 30 χρόνια για αυτό το μοναστήρι. Είναι υπερυψωμένο, σαν λεκανοπέδιο, δέντρα πολλά κυπαρίσια, πλακόστρωτο και με πλησιάζει κάποιος και λέω, τι γίνεται εδώ, μου λέει, αύριο είναι της Παναγίας. Λαμβανωμένο υπόψη, δεν ήξερα, μου το είπε την επόμενη μέρα η μητέρα μου, ότι ήταν το γενέθλιο της Παναγίας που ερωτάζεται 8 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Και μου λέει, πήγαινε κοπέλα μου να προσκυνήσεις, γίνονται θαύματα. Του λέω, εγώ δεν πιστεύω, αν και είμαι γαλουχημένη σε μια θρησκευτική οικογένεια, όχι θρησκευόμενη. Πραγματικά πηγαίνω, ήταν ένα πάρα πολύ μικρό εκκλησάκι, μέσα σε... σαν σε βράχο. Πηγαίνω κατευθείαν στην εικόνα της Παναγίας, η οποία δεν ήταν μπροστά στο ιερό, όπως την έχουνε, ήταν από τη μεριά που βγαίνουν τα εξαπτέρυγα. Γονατίζω και της λέω, Παναγιά μου, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου δώσεις. Χάρισε μου ένα παιδάκι και υγεία. Για αυτή τη στιγμή το πρόσωπο της Παναγίας γυρίζει προς τη μεριά της ωραίας πύλης. Και εκεί το ιερεύς και κοινωνούσε. Λένε όταν δεις ιερέα να κοινωνάει είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτό το προσπερνώ. Γυρίζει και μου λέει, κοινώνησες? Της λέω, όχι. Είχα πολύ καιρό να κοινωνήσω. Έφυγε για τον Καναδά για σπουδές. Καταλαβαίνετε, τα 18 τα 20 χρόνια τα παιδιά. Και γυρίζει και μου λέει, πρέπει να κοινωνήσεις. Της λέω, δεν μπορώ, είμαι αδιάθετη. Μου λέει, το ξέρω.
αδειάζει η εικόνα και γίνεται άνθρωπος. Πηγαίνει μέσα στην Αγία Προσκομιδή, σας το λέω και κλαίω. Φέρνει ένα μπουκαλάκι μικρό και μου λέει, το βλέπεις αυτό? Είναι Θεία Κοινωνία για σένα. Μόλις το πάρεις, ό,τι μου ζητήσεις θα το έχεις. Πετώ να σας πω, όταν ξύπνησα έτρεμα, παίρνω τους γονείς μου τηλέφωνο και λέω, μαμά μου, λέει, παιδί μου, τι έχεις? Μαμά της λέω, αυτό το όνειρο είδα. Παιδί μου, μου λέει, σήμερα είναι της Παναγίας. Στέλνω χρήματα και κάνανε λειτουργία. Η καταγωγή του πατέρα μου είναι εδώ, ήταν εδώ από το Κοροπή και μετά από την Αγία Μαρίνα, πριν από το Λαγονίσι, υπάρχουν δύο εκκλησίες του 14ου αιώνα, η μία είναι ο Άγιος Δημήτριος και άλλη είναι η Παναγία, η οποία γιορτάζει 8 του Σεπτέμβρη. Πηγαίνουν και κάνουν λειτουργία. Καθαρίζω, πήγα κοινώνησα και με παίρνει ο γιατρός αρχές του Οκτώβρη να μου υπενθυμίσει το ραντεβού που είχα μαζί του στο γυναικολόγο, πριν από 8 μήνες που είχα κλείσει. Και του λέω, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεστε, γιατί εγώ είμαι ήδη έγκυος. Μάλιστα. Όταν ήρθε, καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου, Ναι, είναι λογικό. Πρωτάρα τώρα εγώ, μοναχοκόρη μετά από 5 αγόρια, να βρεθώ στον Καναδά. Τελώς μόνη μου, δεν είχα ούτε τους γονείς μου εκεί, αργήσαν να έρθουνε. Εγώ με τον άνδρα μου και με πιάνουν οι πόνοι. Η ώρα είναι 5.30. Έρχεται ο γιατρός, με βλέπει, λέει στον άνδρα μου, σήκω φύγε, γιατί η Μαρία Πρωτάρα, το λιγότερο που θα μπορούσε το νωρίτερο να γεννήσει, είναι 12 η ώρα το βράδυ. Φεύγει ο γιατρός, ο άνδρας μου κάθισε. Γυρίζω αριστερά και μου έρχεται ένας πόνος. Και είχα μαζί μου μία εικονίστα της Παναγίας και λέω, γλυκιά μου Παναγιά, με βόηθησες και έμεινε έγκυος. Βοήθησε με να γεννήσω εύκολα. Και μόλις γυρίζω σπάνε τα νερά. Μπαίνει ένα ακόμα μαύρο και μου λέει, don't worry, you are mama now. 6 και 5 γεννήθηκε το παιδί μου. Μάλιστα. Το οποίο το έβγαλα και Μαρία. Μετά άλλα 4 παιδιά, δοξάζω την Παναγία και η ζωή μου είναι συνεχές θαύματα. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Κύριε αυτή Μαρία, μου η κόρη γέννησε. Εγώ ήμουν στον Καναδά και είπα, Παναγιά μου, βοήθησέ με. Όσο εξωφρενικό και αν σας φαίνεται. Βέβαια, η ήμουν Παναγία στο τηλέφωνο οξτός μαζί της. Ναι, κύριε Μαρία, πείτε. Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της μέχρι την ώρα που μπήκε στο χειρουργείο. Σηκώνομαι, παίρνω το αυτοκίνητο για να μην περάσω το άγχος, να το μεταδώσω και στην άλλη μου οικογένεια και πάω σε μια πλάζα να ψωνίσω. Η πλάζα τελειώνει, 9 η ώρα κλείνουν τα μαγαζιά επάνω. Με το που μπαίνω στο αυτοκίνητό μου να φύγω, λέω, Παναγιά μου, θα με κρατήσεις εδώ μέχρι την ώρα που θα γεννήσει η κόρη μου και θα αισθανθώ τον πόνο αυτό. 9 και 20, σας μιλώ εν τιμή. Αισθάνομαι μπούκωμα, με πιάνουν τα κλάματα και βάζω μία φωνή. Με το που μπαίνω στο σπίτι 10 λεπτά υπόσταση, παίρνει ο γαμπρός μου τηλέφωνο και μου λέει να μαζίσει το μωρό. Αγόρι μου, τι ώρα του λέω γέννησε? Μου λέει 4 και 20 το ξημερώματα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, είναι τόση η δύναμη του Θεού. Φυσικά, κύριε Μαρία, πρέπει να περάσουμε σε διαστήσεις. Να είστε καλά. Αλλά βέβαια, περίοδο Χριστός και η Παναγία δεν είναι κακό, παιδιά, γυναίκα να κάνει να πάει να κοινωνήσει. Είναι ιερό πράγμα, ανώτερο. Μην το βάζουμε. Τι λένε οι... Δεν καταλαβες. Λέω το ότι στο όνειρο, άσε την εκκλησία, περίοδο γυναίκες, τι θα πει αυτό. Δωρεάν επίσης. Είδατε τι δρόμο κάνουμε στους τηλεθεατές μας, κύριε Μοναχέ. Πολύ ωραία. Εσείς όμως πήρατε ένα μεγάλο δώρο. Πάρα πολύ. Πήρατε το γιο σας, αποκτήσατε το γιο σας και με πολύ κόπο. Θέλω να πείτε λίγο για τις δύσκολες στιγμές που έχετε περάσει, κύριε Μοναχέ. Κοίταξε να δεις, ο μικρός με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, αλλά ήταν το κάτι άλλο μου στη ζωή μου, έτσι. Να βλέπω καλά πολύ τον τίτλο για τον κύριο. Μάλιστα. Σας ακούμε, κύριε Μοναχέ. Από μικρός όμως αυτό το παιδί, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, το IQ του, το αυτά πώς το λένε, ήταν πολύ μεγάλο είναι. Το IQ, πώς το λέτε. Δύο χρονών παρασπρώμα το παιδί, μου λέγε, εμένα ναι, μα πάλι μη με παρατήσεις. Αν είναι δυνατόν, τώρα λέω ένα παιδάκι τέτοιο να μιλάει. Και να μιλάμε σοβαρά οι δυο μας, πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η καταστροφή, δεν μπορώ να το πω, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Όταν έχεις παμουσκάρει το παιδί που σου δώσε, παμουσκάρει, λέμε ο Θεός, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Εγώ έπρεπε να ασχοληθώ με το παιδί. Οπότε η δουλειά μου την έχω αφήσει πίσω. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό το οποίο κάνατε είναι να μην δουλεύετε. Ναι, δεν με αφήνει να πάω για δουλειά. Να μην είσαστε στο χώρο μέσα,
Λόγω του ότι έπρεπε να μεγαλώσετε και να ασχοληθείτε με το παιδί σας. Και βέβαια η χαρά μου είναι μεγάλη που έχω κάνει ένα παιδί πάρα πολύ έξυπνο και καλό παιδί. Πέρασε όμως και καταστάσεις δύσκολες και οικονομικά δύσκολες. Αλλά δημάχε. Κοίταξε να δεις όμως. Θυμόμαστε πριν περίπου 1,5 χρόνο ότι δίνατε τα υπάρχοντα του σπιτιού σας, τα πουλάγατε για να μπορέσετε να μαζέψετε χρήματα για να ζήσετε. Θυμόμαστε όλοι, είχε βγει στη δημοσιότητα. Σας είχα πάρει εγώ τότε αυτή τη συνέντευξη μέσα στο σταθμό του Alter και τα κάτω που είχε συγκλονίσει στον κόσμο. Ήταν και μερικά πράγματα, δηλαδή έτσι άμα τα σκεφτείς, τα οποία εγώ ήθελα να τα κάνω έτσι. Ήθελα να δω κι εγώ κάτι στη ζωή μου. Τι εννοεί. Είναι πολλά πράγματα, δεν μπορώ να τα πω τώρα σε μια εκπομπή έτσι με δύο πράγματα και δεν μπορώ να μιλήσω, κύριε Φίλιππα. Να φανταστείτε ότι όταν ο γιος μου ήταν ο μικρούλης 2 χρονών, ήρθε ο Λάκης ο Δήμου, όχι στιχουργός. Είναι στιχουργός βέβαια, για μένα μεγάλος, και μου έφερε 40 τραγούδια. Δεν είχαμε μεγάλη επαφή και μου λέει, ρε φίλε μου λέει, θα μου πεις λέει τη γνώμη σου για αυτά τα τραγούδια. Λέω, γιατί όχι. Τα ακούω, 1, 2, 3, 4, βλέπω κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω κάτι τραγούδια τα οποία, ας πούμε, είναι μια σχολή διαφορετική από αυτά που έχουμε. Και του ζήτησα, το μόνο που του ζήτησα, να μου τα αφήσει μέχρι την άλλη μέρα. Για να του πω αυτό που έπρεπε να του πω, γιατί με το πω έτσι, ξέρεις τι καλά είναι ή δεν είναι. Μάλιστα. Και του είπα ότι θα ξαναγράψει τέτοια τραγούδια. Και άρα, δηλαδή, μας λέτε ότι. Και τα τραγούδια αυτά, συγγνώμη, τα έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Και τα έχετε τραγουδήσει. Όχι ακόμα, αλλά ψιλοτραγουδισμένα είναι. Που ήσασταν τόσα χρόνια που είχατε μια μεγάλη εποχή από τα μουσικά δρόμενα, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και αυτό που μου λέγατε έξω πριν μου σωστούτε ήταν ότι η πίστη στο Θεό σας βοήθησε. Ναι, μιλάς με τον Θεό. Αν δεν μιλήσεις και αν δεν είσαι σωστός. Δεν χρειάζεται να είσαι δηλαδή να λες, αχ, εγώ είμαι με το Θεό. Δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ ζήτησα παλικαρίζα, παμοσχάρι, έκατσα μέσα, έκλαψα σαν άντρας, μίλησα με το Θεό. Με το Θεό μίλαγα, αλλά Θεός δεν υπήρχε για μένα. Ας πούμε, εγώ μίλαγα να μ' ακούει. Και είπα ό,τι μπορείς να καταλάβεις. Και αυτά τα τραγούδια 5 χρόνια, κύριε φίλε, δεν φύγαν από τα χέρια μου. Και τώρα που τελείωσα, ας πούμε, να φανταστείς, ας πούμε, τα πάντα, δηλαδή γραφτήκαν οι μουσικές, όλα αυτά, τώρα άρχισε να χαλάνε τα CD. Αυτά. Να πούμε λίγο κάτι. Είναι πολλοί τηλεθεατές οι οποίοι. Και ξέρω ότι πόσο μεγάλη επιτυχία θα κάνει. Να δούνε λίγο. Πάντα. Ζητάνε να δούνε τα θαύματα του Όσιου Εφραίμ. Είναι πάρα πολλοί τηλεθεατές. Να πούμε ότι θα τα δείτε σε λίγο. Τα θαύματα όπως μία γυναίκα η οποία δηλώνει ότι ο Όσιος Εφραίμ έσωσε την κόρη της από ασθένεια. Ενώ άλλη μία γυναίκα η οποία δηλώνει ότι ήταν ετοιμοθάνατη και έζησε. Να πούμε όμως, μέχρι να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί φίλοι τηλεθεατές, ότι η νικήτρια του διαγωνισμού, η οποία κερδίζει 2 μέρες στο πολυτελές ξενοδοχείο. Τα λένε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα. Πάμε τώρα στην κυρία Τσαλούκα να μας πει λίγο τη δική της προσωπική εμπειρία. Κυρία Τσαλούκα, πείτε μας λίγο το δικό σας έτσι. Τίποτα, απλώς ένα πολύ δικό μου άτομο, φίλος. Βέβαια, τελευταία δεν μιλάμε. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Στη στρατιωτική του θητεία. Είχε πάθει ένα ατύχημα. Ενώ πήγε, νομίζω, για τα 4, για τα 5, δεν ξέρω από αυτά, δεν κατέχω. Είχε πάει να βοηθήσει τα παιδιά να κόψουν κάτι δέντρα, ξύλα κόβανε. Και ενώ είχε πάει, ξέρω εγώ έτσι, εθελοντικά, από μόνος του, να βοηθήσει, έπεσε ένας κορμός επάνω στη μέση του. Και έμεινε ανάπηρος. Και σε 6 μήνες μπόρεσε να περπατήσει. Και αυτό ήταν από θαύμα. Είχαν πάει κάπου, δεν θυμάμαι που μου είπε, σε ένα νησί κάπου είχαν πάει. Νομίζω στην Παναγία της Θήνου είχαν πάει. Και περπάτησε πάλι, μέσα σε 6 μήνες περπάτησε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν είμαι και βέβαιη. Πραγματικά έμεινε παράλυτος. Μάλιστα. Δεν είμαι και βέβαιη, βέβαια, αν όντως πήγανε εκεί, αλλά δεν θυμάμαι. Αλλά όντως αυτό το περιστατικό. Το θέμα είναι ότι έγινε καλά το παιδί. Έγινε καλά, περπάτησε μέσα σε 6 μήνες. Ενώ δεν μπορούσε, ήταν παράλυτος. Μάλιστα, έχουμε την κυρία Χαρίσα τηλεφωνική μας. Καλή κυρία Χαρίσα, σας ακούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι υγεία και χαρά. Να είστε καλά, κυρία Χαρίσα. Θα σας πω και τη δική μου μαρτυρία. Πριν από 10 χρόνια, είμαι τώρα 47 χρονών. Μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο στην υγεία μου, ξαφνικό. Και κατόπιν προσευχής κατάφερα να κάνω πολύ λίγα πράγματα. Μέχρι τότε έλεγα συνέχεια Παναγία μου και Παναγία μου πάντα. Ποτέ δεν είχα πει Χριστέ μου.
Και μετά από λουμπάγκο που είχα πάθει, δεν έδωσα σημασία και 4 μέρες κυκλοφορούσα κανονικά και πονούσα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πήρα το τηλέφωνο, πήγα όχι στο δωμάτιό μου, στο διπλανό δωμάτιο και τηλεφωνούσα. Καθόμουν κλαδόν και πάω μετά από 3/4 μισή ώρα ξέρω εγώ να σηκωθώ, να πάω στο δωμάτιο και έμεινα εκεί. Τέντωσα τα πόδια μου και είχα μείνει στελιάλατος. Δεν μπορούσα δηλαδή καν να φτάσω στο δωμάτιο δίπλα. Πέφτω κάτω στο πάτωμα και λέω θα τα καταφέρω έρποντας να φτάσω στο δωμάτιό μου έστω για να μπορέσω μετά να επικοινωνήσω με τους δικούς μου, να τους πω ελάτε και τα λοιπά, να μην με δουν και σε αυτό το χάλι. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έρποντας μόνο με τους αγώνες θυμάμαι πήγαινα, γιατί ήταν υπερβολική η πόνη, φτάνω μέχρι την πόρτα και έβλεπα ότι δεν τα κατάφερνα να προχωρήσω με τίποτα. Σκύβω λοιπόν το κεφάλι μου και είπα εκείνη τη στιγμή Χριστέ μου μόνο εσύ μπορείς να με φτάσεις μέχρι το κρεβάτι μου. Αυτό ζήτησα μόνο εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η προσευχή μου που θυμάμαι ότι είχα, δηλαδή δεν καταλάβαινα ότι υπήρχε τίποτα γύρω μου. Ήμουνα τόσο πολύ αφοσιωμένη. Και είπα μόνο εσύ μπορείς να με πας μέχρι το κρεβάτι μου όπως είχες πει στον παράλυτο, πάρε τον κρεβατόν σου και περιπάτη. Αυτό του είπα και ξαφνικά έρχεται το παιδί μου που έλειπε, το αγοράκι μου ήταν 15 χρονών και με βλέπει στο πάτωμα πριν την προσευχή. Μαμά μου λέει τι έπαθες, τι είναι αυτά τα χάλια, του λέω η μέση μου και μου λέει έτσι αυτό το πράγμα. Του λέω γόρι μου μη φοβάσαι, μου λέει να σε πάρω αγκαλιά. Του λέω με τίποτα. Δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα. Κάτσε εκεί να με βλέπεις και θα δούμε, του λέω τι θα γίνει. Κάνω την προσευχή και με βλέπει το παιδί μου να σηκώνομαι. Σαν υπνοτισμένη όμως ήμουνα. Δηλαδή δεν, σαν κινησμένη ξέρετε. Και κάνω 4-5 βήματα, πάω στο δωμάτιό μου, πέφτω στο κρεβάτι. Και μετά ξανά τα ίδια, η πόνη και όλα αυτά και ένα μήνα φώναξα το γιατρό στο σπίτι, έκανα ενέσεις, κύλι στο μεσοσπόνδυλο φυσικά είχα και δεν το ήξερα και με αυτά τα χάλια θέλω να σας πω μόνο με την προσευχή και αυτό που το παρακάλεσα εκείνη τη στιγμή μου έκανε και από τότε συνέχεια λέω μόνο Χριστέ μου. Δεν ξέρω, το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Εμένα, εγώ το θεωρούσα απίστευτο, ας πούμε, γεγονός, γιατί ούτε θρησκόληπτη είμαι. Είμαι άνθρωπος που πηγαίνω στην εκκλησία, θα ανάψω το κερί μου, θα προσευχηθώ. Αλλά πιστεύω ότι ήταν θαύμα, γιατί σας λέω ότι κανείς δεν μπορούσε να με σηκώσει, με τίποτα δεν μπορούσα να φτάσω στο κρεβάτι μου. Και ήμουνα σαν υπνοτισμένη, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μπόρεσα να σηκωθώ όρθια, με έβλεπε το παιδί μου και είχε μείνει έκθαγο. Μου λέει μαμά τι ήταν αυτό και του λέω αγοράκι μου θαύμα, το μόνο που του είπα ήταν αυτό και μου είπε και εκείνος κούνησε το κεφάλι του και μου λέει μαμά το είδα. Το είδα μου λέει γιατί δεν μπορούσα ούτε να σε σηκώσω ούτε να σε πιάσω. Είναι απίστευτο αυτό το πλήμα. Είναι απίστευτο και το λέω σε πάρα πολύ κόσμο γιατί δεν περίμενα έτσι στον εαυτό μου. Πάντα το παρακαλούσα. Εντάξει, σαν άνθρωποι άλλα γίνονται, άλλα δεν γίνονται. Έμεινα κι εγώ εκστατική. Δεν το φανταζόμουν ότι θα παρακαλούσα τόσο πολύ κάτι και ότι θα μπορούσα να βοηθηθώ. Κανείς δεν μπορούσε να με βοηθήσει, σας λέω. Ήταν δικός μου άνθρωπος και δεν μπορούσε να με αγγίξει. Του έλεγα μη γιατί πεθαίνω, πονάω, σου λέω. Τι άλλο να σας πω. Από τότε συνέχεια λέω Χριστέ μου, μόνο εσύ μπορείς και Χριστέ μου. Και κάθισα και σκέφτηκα πολλά πράγματα, προβληματίστηκα. Και είπα είμαι θεάνθρωπος τελικά. Το λέμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Όταν όμως μας τύχει κάτι, τότε το πιστεύουμε περισσότερο, αυτή την εντύπωση έχω. Κυρία Χρήσα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, καλό σας βράδυ. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο το οποίο πάρα πολλοί τηλεθεατές θέλουν να δούνε τα θαύματα του Όσιου Εφραίμ, άνθρωποι οι οποίοι μας λένε τις δικές τους μαρτυρίες. Να δούμε παρακαλώ το βίντεο και 210-57-91-101 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας για να βγείτε ζωντανά στον αέρα και να μιλήσετε.
αλλά και για να διεκδικήσετε τα αρκετά δώρα τα οποία σας χαρίζουμε και σήμερα. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε αυτές τις μαρτυρίες, οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Ήρθα να προσκυνήσω τον Άγιο, να μου κάνω τον Άγιο, δεν μπορώ. Πιστεύω στα θαύματα, πιστεύω στους γύρους. Πιο αλαφριά η καρδιά μου είναι, η ψυχή μου. Το παιδί μου πέρασε μια πολύ άρρωστη. Ήρθε μια λειψιά μου και μου είπε, και όταν ήρθαμε, ζούσε η μητέρα και της είπαμε τι συμβαίνει και όλα. Και λέει, παιδί μου, ο Άγιος θα σας το κάνει καλά. Πριν 10 χρόνια φανερώθηκε με το δικό του τρόπο. Οι γιατροί με είχαν κυριολεκτικά ότι πεθαμένη. Φανερώθηκε και με την ευωδία του και με την ηγουμένη, η οποία μου είπε ότι θα χειρουργηθώ, θα πάνε όλα καλά και θα το φέρω με τα χέρια μου το θαύμα εδώ, και αυτό έγινε. Ανέβηκα επάνω για να πάω γραμμένο το θαύμα και εκείνη την ώρα που είχε η ηγουμένη το οστό, την ώρα που πήγε να μου πει να είμαι ευλογημένη, τον είδε τον Άγιο ολόκληρο. Μάλιστα. Είναι απίστευτα τα όσα έτσι έχουμε ζήσει τη σημερινή αυτή βραδιά. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε κανονικά, παρακαλώ πολύ, στην ώρα μας, στις 3 το μεσημέρι, η οποία θα έχουμε μια έτσι ειδική δυνατή εκπομπή, και είναι Μεγάλη Πέμπτη. Δεν ξέρω τώρα πώς τα είδατε όλα αυτά. Πολλοί λένε ότι είναι συμπτώσεις. Άλλοι λένε ότι απλώς είναι έτσι τυχαία περιστατικά. Άλλοι φυσικά λένε βεβαίως ότι είναι θαύματα και ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει ο άνθρωπος, αλλά με την προσευχή και με την πίστη μας ξεπερνάμε κάποια προβλήματα. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Ηλία, εσύ, ξεκινήσω από σένα, που είσαι έτσι ο γκρινιάρης παρέα σήμερα. Για πες μου λίγο. Σε μένα δεν υπάρχουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ξέρεις να το ρωτάμε σε όλα. Ξέρεις πως εκεί που θέλω προσφέρω πολλά περισσότερα. Έτσι, πλάκα. Και μερικές φορές έχω την απέτηση να με σέβεται κι ο άλλος. Έτσι, όπως όταν δεν με σέβεται, μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να δείξω κι εγώ την ασέβειά μου. Αυτό για την εκπομπή μας. Και αυτό γενικά το λέω. Γενικά το λέω. Πάμε τώρα λίγο. Γιατί ξέρω πως είναι δουν και λαβή είναι ο χώρος τηλεόραση. Έτσι ακριβώς, για πάμε λίγο. Εγώ ένα θαύμα είδα που χάλασε απόψη η κασέτα να παίξει. Και θεωρώ πως... Αυτό είναι το δικό σου κόλλημα με την κασέτα. Έτσι. Κοιτάτε. Οπότε, θέλει λοιπόν, να κάνουμε δώρο 10 κασέτες στο Κακλαμάνι, να ηρεμήσει λίγο με την κασέτα. Άσε καμπούρι τώρα, στην ουσία το κομμάτι τώρα, ας το φάγατε. Στην ουσία, πέσω σου τώρα, να σε δούμε. Τι? Πέσω τώρα. Δεν κατάλαβες. Σου έχω ετοιμάσει κάτι που ήταν η ανακομπή και είναι ένα έργο μέσα από θέατρο γυρισμένο. Και με τα πάμε. Κάτσε να σου πω το κομμάτι, θα κάνω ψώνιο, θα κάνω. Γιατί ψώνιο είναι. Κάνουμε ψώνιο. Πως αυτούς τους καιρούς, ναι, όπου τα πράγματα είναι κυριολεκτικά μέσα στη στάχτη και τα κάρβουνα βουτυγμένα και ο χρυσός χαλασμένα, δεν φαίνεται τίποτα, χρειάζεται ο άνθρωπος να πιστεύει σε κάτι, χρειάζεται να του δίνουμε μία ελπίδα πως... Ακόμη και αν δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο, που δεν έχει πάει κανείς για να δει που είναι διάθεση του Θεού. Ας το ξέραμε όλοι. Δεν ξέρει, έχει πάει ποτέ κανείς να ξέρει. Γι' αυτό μέχρι ένα σημείο σέβομαι την Εκκλησία, δεν σέβομαι μερικά ράσα τα οποία είναι έτσι. Μάλιστα. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο στο μυαλό του να οραματίζεται, να πιστεύει πως υπάρχει κάτι ανώτερο. Και μέσα από αυτό, με τις δικές του δυνάμεις και την ένωση με αυτό το αόρατο, να γίνονται θαύματα. Γιατί υπάρχουν θαύματα. Μάλιστα. Κύριε Μοναχέ. Εγώ πιστεύω πως όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Που δεν είσαστε μοναχός, να πω. Ναι, παρέχω σήμερα καλή. Το πω αυτό. Μάλιστα. Συνεχίστε. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί η πίστη κάθε ανθρώπου, όταν πιστεύεις, γιατί αν δεν πιστεύεις, εγώ το θεωρώ πολύ. Δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη λέξη. Δεν θέλω να την εκφράσω. Όποιος δεν πιστεύει δεν είναι άνθρωπος. Όταν πιστεύεις, είμαι σίγουρος, γιατί εγώ ζήτησα, σου είπατε, τις 3-4 χάρες. Και τη μία την πήρα αυθημερών σχεδόν, δηλαδή την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Το βράδυ στις 12 η ώρα, πάμε σχάρι, λέμε, έκανα το παράπονο μου και το πρωί στις 10 η ώρα με πήραν τηλέφωνο και πήρα τα λεφτά. Από ένα οικοπαιδάκι, το οποίο πάμε σχάρι, ούτε 50 χιλιάρικα δεν μου το έπαιρνε κανένας. Και το πουλήσατε. Και υπάρχει ο κύριος Παπαϊάμου, αυτή που μου το πήρε, ο κύριος Ματιός, λέει. Το δεν χρειάζεται πια καλύτερα. Θέλω να σου πω δηλαδή τα ονόματα, γιατί μερικοί δεν πιστεύουν. Όταν δεν πιστεύεις, πώς περιμένεις, ζητά και θα πάρεις. Μάλιστα. Ό,τι ζητάς θα το πάρεις. Και όλοι αυτοί πάμε σχάρι που γίναν καλά οι άνθρωποι τους και γίνονται, γιατί και εγώ έχω τέτοια πράγματα. Και εικόνα είδα στον εαυτό μου όταν ήμουν 10 χρόνια του πατέρα μου πήγε να πεθάνει. Πολλά πράγματα έχω να πω και εγώ να ξεστορίσω. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα υφίστανται. Δεν βιώνουν τυχαία αυτοί οι άνθρωποι και λένε για θαύματα που έχουν γίνει στη ζωή τους. Και εγώ ίδια πιστεύω και πραγματικά όσες φορές έχω προσευχηθεί και έχω ζητήσει τη βοήθεια της Παναγίας, με έχει βοηθήσει πραγματικά και με έχει προστατεύσει. Μάλιστα. Φέι. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τα θαύματα.
θαύματα, ότι αν προσευχηθούμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει και ότι θα, η Παναγία θα μας βοηθήσει, ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα συμβεί. Αποστόλη. Οπωσδήποτε υπάρχουν θαύματα και γενικά αυτό το πιστεύω, γιατί εντάξει, για να φτιάξει κάποιο την υγεία και να κάνει τέτοια πράγματα δεν παίζει ούτε πλάκα κάνουν. Υπάρχουν θαύματα, από αυτό έχω να πω. Κυρία Ψήλα. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν θαύματα. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε δει μικρά ή μεγάλα θαύματα στην καθημερινότητά μας. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η δύναμη της πίστης. Δηλαδή, όταν πιστεύεις πραγματικά σε κάτι, πιστεύω ότι και εσύ ο ίδιος συνεισφέρεις στο να γίνει αυτό που θέλεις. Δηλαδή, η πίστη σε οτιδήποτε όταν είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο να γίνει κάτι. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ζούμε. Μόνο και μόνο που ζείτε και που ζούμε όλοι μας, ήταν το μεγαλύτερο θαύμα. Είμαστε υγιέστε και έτσι. Να είσαστε καλά όλοι. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό ξημέρωμα.